Θα παρακαλέσουμε πολύ τον μακαριότα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος που μας κάνει την τιμή να παρευρίσκεται, να κηρύξει την έναρξη των εργασιών της ημερίδος, αφού προηγουμένως κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη. Το θάνατο πατήσας και έδισε την μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πυραιός και αγαπητέ αδελφέ εν Χριστώ, κύριε Σεραφείμ, σεβαστή Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, οσιότητες μοναχές και λοιποί αγαπητοί αδελφοί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου κάτι έχει. Για την ευγενική σας πρόσκληση, την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα κοντά σας και να σας συγχαρώ και εκείνους που είχαν την ιδέα και εκείνους που κουράστηκαν και όλους για την εκδήλωση αυτή, τη μελέτη ενός σοβαρού θέματος, όταν μάλιστα, όπως είδα στο πρόγραμμα, και τα θέματα των εισηγήσεων αλλά και οι εισηγητές είναι εξόχως εξαιρετικοί επιστήμονες, άνθρωποι. Και τα θέματα λοιπόν, αλλά και οι εισηγητές, εγγυώνται για την επιτυχία αυτής της εκδηλώσεως. Εγώ, βλέποντας την πρόσκληση, σημείωσα δύο έννοιες. Την συνοδικότητα και την ενότητα, και το πρωτίον. Θα ήθελα να σταματήσω περισσότερο στη συνοδικότητα και στην ενότητα της Εκκλησίας μας, γιατί νομίζω αυτό είναι πρώτο και ουσιαστικό αυτούς τους καιρούς, και ως προς το πρωτίον, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, είναι τοποθετημένα από πλευράς Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και επομένως και τα δύο θέματα, οι δύο ενότητες είναι σπουδαίες, αλλά το δεύτερο, συνοδικότητα και ενότητα, κρίνω ότι πρέπει αυτό το καιρό να το δουλεύουμε περισσότερο και να το ζούμε, και ως προς το πρωτείο και οι πατέρες μας. Και η εκκλησιαστική πρακτική έχει δώσει την απάντηση που πρέπει και να τη μελετούμε και να την επικυρώνουμε κατά καιρούς. Εύχομαι καλή επιτυχία.
αφού ευχαριστήσουμε τον μακαριώτα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του οποίου οι ευχές μας είναι πολύτιμες για την επιτυχία αυτής της θεολογικής ημερίδος, να παρακαλέσω να έλθει στο βήμα ο εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, ο πατήρ Λουκάς Ιερομόναχος, πατήρ Λουκάς Γρηγοριάτης, ο οποίος θα μας αναγνώσει μήνυμα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους προς την ημερίδα μας. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πειραιώς, κύριε κύριε Σεραφείμ, θεοφιλέστατε, ναι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους με τα πολλής και ιδιαζούσης χαράς έλαβε την ευγενή πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Αγίου Πειραιώς όπως εκπρόσωπός της παραστεί στην ημερίδα την οποία με τεπιμελίας διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου. Από καρδίας συγχαίρει και χαιρετίζει την διοργάνωσή της. Συγχαίρει την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και τους εκλεκτούς ελογημοτάτους ομιλητάς. Εύχεται, όπως για τη σημερίδος ταύτης, δημιουργηθεί γνήσιος και όριμος προβληματισμός κατά την παρούσαν κρίσιμον καμπή του θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, οποίον και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους έθεσε δια της ανακοινώσεως αυτής κατά τον παρελθόντα Οκτώβριον. Δυσχιλιετής τρόπος ζωής της καθημάς Ορθοδόξου μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας την χάνει η συνοδικό της, της οποίας το βαθύτερο περιεχόμενο συνίσταται στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την οποία διούμεν κατ' εξοχήν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ως ενότητα εν τη αυτή Ορθοδόξο πίστη και ως πλήρωμα Χριστοειδούς αγάπης. Έξω του πλαισίου της συνοδικότητος της εκκλησιαστικής ζωής ανεπτύχθη το λεγόμενο παπικών πρωτίων, το οποίο ως μειόφελε κατέστη από χιλίων ήδη ετών κεντρικός άξονος ζωής της ρωμαιοκαθολικής μερίδος του δυτικού χριστιανισμού. Πιστεύει η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ότι δια της ημερίδος αυτής θα δειχθεί ότι το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας και των ρωμαϊκών πρωτίων είναι ως εκ της φύσεως αυτών ασυμβίβαστα. Ζώμενη σε εποχήν ευρυτέρων συγκλήσεων, αλουχή ενότητος, της οποίας κέντρων είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πρότυπον η ενότητα των θείων προσώπων της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος και τόπος φανερώσεως αυτής η Ορθόδοξης Εκκλησία. Και πάλιν, ευχομένη Ιερά Κοινότητα από καρδίας την εξύψους δύναμη, υποβάλλει ευλαβή συγχαρητήρια και ασπαζομένη ημάς εν Χριστώ Αναστάντη διατελήματα σεβασμού, αγάπης και εξαιρέτου τιμής. Ευχαριστώ. Το συνέδριό μας επίσης τιμά με την παρουσία του ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Μεγάλου Μετεώρου. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε φωνή από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων. Καλούμε τον σεβαστό καθηγούμενο να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Μακαριότατε, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, ελογημότατε, κύριοι καθηγητές, προσφιλέστατε, αδελφοί μας, Χριστός Ανέστη. Αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για μας η τιμητική πρόσκληση του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ να παραστούμε και να απευθύνουμε ταπεινή, καλογερική, αγιομετεωρίτικη προσδαλιά σε αυτή την ημερίδα που με ιδιαίτερη φροντίδα και επιστημονική αρτιότητα διοργανώνει, καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την ομολογιακή παρησία, το αγωνιστικό φρόνημα και την εμπνευσμένη και μαχητική μαρτυρία του. Η απόψινή μας παρουσία εδώ είναι μια ενσυνείδητη και υπεύθυνη μαρτυρία έναντι του μείζονος προβλήματος του οικουμενισμού που επισύει σοβαρούς κινδύνους για την Εκκλησία μας και την πνευματική πορεία των πιστών
με βαθιές πνευματικές και σωτηριολογικές προεκτάσεις. Είναι μια μαρτυρία συνοδοιπορίας και συμμετοχής στην καλή ανησυχία και τον προβληματισμό και των υπολείπων παρισταμένων οργανωτών, εισηγητών και ακροατών, αλλά και τόσων άλλων πιστών της Εκκλησίας μας, που θλίβονται και αγανακτούν με τα σύγχρονα οικουμενιστικά ανοίγματα και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και την αγωνία τους. Είναι η κοινή, αποφασιστική και ανυποχώρητη μαρτυρία όλων μας ότι αρνούμεθα να αποδεχτούμε τα τετελεσμένα που διαμορφώνουν και επιχειρούν να επιβάλλουν στον τομέα των οικουμενικών διαλόγων και της ενώσεως με τους ετεροδόξους οι μηχανισμοί της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων. Σε καιρούς μάλιστα δυσχήμερους για την πατρίδα μας και το λαό μας, που βιώνει με τον πλέον τραγικό τρόπο τις συνέπειες αυτών των μηχανισμών μέσα στη δίνη της καθολικής απαξιώσεως, της αναξιοπιστίας, της αποσυνθέσεως, της υποτέλειας και της υποδιαιτήσεως. Τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα επιχειρούνται και στον τομέα της πίστεως, μέσα στον οσιρό και αλλοτριωτικό περιβάλλον του οικουμενισμού, με ανεπίτρεπτες και ολέθριες παραχωρήσεις, σχετικοποιήσεις, νοθεύσεις, αλλοιώσεις, μεταλλάξεις και συμβιβασμούς που πραγματοποιούνται κάτω από το μανδύα της καταλλαγής, της αλληλοπεριχωρήσεως, του αμοιβαίου εμπλουτισμού, της αδελφοσύνης και μέσα σε ένα κλίμα ακατάσχετης και ανούσιας αγαπολογίας. Η αλήθεια όμως της πίστεώς μας είναι και θα παραμείνει αναλύωτη, απαραχάρακτη και ακαινοτόμητη. Η ορθόδοξη πίστη μας είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη, δεν έχει ανάγκη από μηχανισμούς στήριξης, σύμφωνα σταθερότητας, εποπτικά συμβούλια, διεθνή κυδαιμονία. Δεν περιστέλλεται, δεν υπονομεύεται, δεν απαξιώνεται, δεν φοβάται κερδοσκόπους, δεν χρεοκοπεί. Αυτή η αποστολοπαράδοτη πίστη της Αγίας μας Ορθοδοξίας, η ζώσα και σωτήριος πίστη των Αγίων Πατέρων μας, παρά τις λυσώδεις επιβουλές και επιθέσεις που δέχονται από τους εντός και εκτός των τυχών εμφανής και αφανής πολέμιους της, με τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου μας, της Παναγίας μας και των Αγίων μας, και την όδε προσφυλή μας πατρίδα θα σώσει και στην άνω και μέλουσα πατρίδα μας θα μας οδηγήσει. Το μήνυμά μας είναι σαφές και κατηγορηματικό. Τα θέματα της πίσω δεν επιδέχονται εκπτώσεις και συμβασμούς. Στα θέματα της πίσω δεν υπάρχουν διοικούντες και διοικούμενοι, προστάμενοι και υφιστάμενοι, εντολοδόχοι και υποτακτικοί. Δεν υπακούμε σε εκφοβισμούς και απειλές. Δεν αποδεχόμεθα τελεσίγραφα και τετελεσμένα γεγονότα. Αρνούμεθα να εγκαταλείψουμε τη σωτήριο πίστη και την αγιωτόκο παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, οδηγούμενοι σε εξοκλησιαστικές ατραπούς ψευδονώσεων και ηγουνητικών προσχωρήσεων. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε και από τη θέση αυτή να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την ομολογιακή σας μαρτυρία στο ζήτημα του οικουμενισμού. Η ηγετική σας παρουσία, σε αναλογία μάλιστα με την επισκοπική Λειψανδρία στο συγκεκριμένο τομέα, μας παρηγορεί και μας ενδυναμώνει. Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε επίσης για την οργάνωση της απόψινής ημερίδος με το πολύ εύστοχο και επίκαιρο θέμα πρωτίων συνοδικότης και ενότης Εκκλησίας, το οποίο θα αναπτύξουν αξιόλογοι εισηγητές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο Άγιο Καθηγούμενο της Μονής Μεταμορφώσεως Μεγάλου Μετεώρου. Επίσης, να πω ότι την παρούσα ημερίδα τιμούν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας, κύριος Μανώλης Μιλιαράκης, και ο Πρόεδρος της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, ο κύριος Σαμονάς. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι εδώ πέρα πάρα πολλοί, ήδη η αίθουσα έχει γεμίσει, τους ευχαριστούμε όλους για την τιμή να παρευρίσκονται σε αυτή την ημερίδα. Στη συνέχεια τον λόγο έχει ο οικοδεσπότης της εκδηλώσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο παπισμός ως εκκλησιολογικό πρόβλημα», με αναφορά και στο συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στον παριστάμενο
Εκλαμβρώντα το διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τον κύριο Σκιαδά, ο οποίος παρίσταται και μας τιμά. Μακαριότατε και σεπτέ και η ακοστρόφε προκαθήμενε της καθελάδα Αγιωτά της Αποστολικής Εκκλησίας, κύριε κύριε Ιερώνυμε. Θεοφιλέστατε, πανοσιολογιότατη, εδεσιμολογιότατη, οσιολογιότατη, οσιολογιότατε, ελογιμότατη, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές Χριστός Ανέστη. Ολόθυμον η οικίν ευγνωμοσύνην υποβάλλω εις την μετέραν πάνσεπτο μακαριότητα, δια την μεγίστην ευλογία της ημετέρας εξαιρέτου παρουσίας και δια την ενδυνάμωση των ημετέρων κρατεών λόγων. Ήσαν τα έτη ημών όλβια υγιεινά και πανεφρόσινα μακαριότατε. Και θέλω δημοσία να εκφράσω την οική μου ευγνωμοσύνη στην μετέραν πάνσεπτο μακαριότητα, διότι επίς υπήρξατε πάντοτε ο βασικός ερμηνευτής της Ορθοδόξου Αληθείας, ο οποίος εις την προλαβούσα ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος όρθωσε το ανάστημά του και διεσάλπισε εις πάσαν την κτήσιν ότι η Αγία μας Εκκλησία η μία και αδιαίρετος έχει την χάριν και την ευλογία του Παναγίου Πνεύματος και δεν αρνείται ασφαλώς τους διαλόγους με όλους τους εις την γην ταύτην οικούντας, αρνείται όμως την απομείωση της Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας κατά αυτούς. Δι' αυτόν ακριβώς των λόγων και σας ευγνωμονούμενοι οικός μακαριότατε δέσποτα. Ολόθυμον εν ταυτό ευγνωμοσύνη χρεωστώ και υποβάλλω εις τους πανοσυλλογιωτάτους και δεσιμολογιωτάτους και επεφιλημένους αδελφούς εν αναστάντη Κυρίου που συγκροτούν τη σύναξη Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών δια την ένθεον έμπνευσή του της διοργανώσεως της σημερινής θεολογικής ημερίδος ως συνεχείας της ηρωικής των προσπαθίας δια την διασάλπης αληθείας και της αδιαιρέτου αγιωτάτης ημών Εκκλησίας και την απαρασάλευτον διαφύλαξην της αποστηλικοπαραδότου αμωμήτου ημών πίστεως. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως νέων κόσμων και νέων παράδεισων. Με την ενσάρκωση και την πεντηκοστή, η Εκκλησία φανερώνεται ως η νέα δημιουργία και η νέα ανθρωπότητα. Η δημιουργία που στα σπλάγνα της έφερε από την πρώτη στιγμή την Εκκλησία ανακεφαλαιώνεται και ολοκληρώνεται σε αυτήν που θα ονομαστεί κατά τον Οριγένη κόσμος του κόσμου. Η Εκκλησία αποτελεί το κενό έσχατο σώμα που εισέρχεται στον κόσμο, το ένα και μοναδικό θεανθρώπινο σώμα του Χριστού που οικοδομεί και αυξάνει το Άγιο Πνεύμα και που απαρτίζεται από τους κατά την πίστη το δόγμα και το πολίτευμα των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων Βαπτιστέντας. Είναι ο νέος παράδεισος όπου στο εξής φυτεύεται, εργάζεται και τελειώνεται ο άνθρωπος, η κατά Θεόν πατρίδα των ανθρώπων. Εδώ συντελείται η νέα κοινωνία ζωής και αγάπης ανάμεσα στον Θεό και στην ανθρωπότητά Του. Λειτουργείται δηλαδή το μυστήριο της σωτηρίας και της ζωής του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η ιδία ιστορία και η δυνατότητα της σωτηρίας. Είναι ο τόπος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται το σχέδιο της σωτηρίας στο μέσον της ανθρωπότητος. Στην ιδία την Εκκλησία συνεχώς ανακαλύπτεται η οντολογικά παρατηνωμένη παρουσία και ενέργεια της λυτρώσεως που ο Θεός απέστειλε του Υιού και ένα Αγίο Πνεύμα στο λαό Του. Η Εκκλησία είναι μία και ανάδελφος, διότι η καρποφορία της ενσαρκώσεως και αναστάσεως με την επιδημία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τα θαυμάσια του Θεού παρόντα και παρατηνόμενα στον κόσμο, είναι η ιστορία του όλου Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τελικά είναι μια ιστορία πολυτρώσεως. Δεν νοείται σαν κάποιο επιφαινόμενο του χριστιανισμού, αλλά γνωρίζεται και ενεργείται σαν το μυστήριο του χριστιανισμού. Στην Εκκλησία τα μυστήρια της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού διασώζουν το ιστορικό και οντολογικό τους περιεχόμενο. Δεν εκπίπτουν σε απλά ηθικοθρησκευτικά σύμβολα και διδάγματα, ούτε ιδεολογοποιούνται και δεν καταντούν απλή ανθρώπινη έπνευση κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και δεν περιορίζονται μέσα σε ποικίλες αντιφάσεις και αντινομίες. Ο χριστιανισμός είναι ένας. Είναι το αυθεντικό ήθος των ανθρώπων. Έχει αρχή και τέλος το τριαδικό μυστήριο του Θεού. Είναι η ζωή της Εκκλησίας σε όλη την ιστορική και μεταϊστορική της διάσταση και προοπτική. Είναι η Εκκλησία στην οποία καλείται να ενσωματωθεί και να μεταμορφωθεί ο κόσμος.
Η Εκκλησία αποβαίνει απάντηση του Θεού στην προσδοκία του κόσμου, στη μυστηριακή της βέβαια κατανόηση και δογματική αλήθεια ζωή και κοινωνία και όχι στην ιστορική της παρερμηνία ως λόγου χάριν αυτή του οικουμενιστικού συγκριτισμού με το πλήθος των κακοδόξων σχηματισμών που διεκδικούν θρασαίως το όλον ημερίδιον της ενιαίας Εκκλησίας. Στην αδιέρα των Ορθόδοξων Καθολικήν Εκκλησίαν, στο ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού, οι έννοιες της εξουσίας και της οργανώσεως, της ανθρωπίνης αυθεντίας και της εταιρείας, του Ιδρύματος και της κοινότητας δεν υφίστανται. Από τη φύση της είναι η θεανδρική ζωή του Χριστού, ενσωματωμένη στους πιστούς της, που χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αλληλοπεριχωρούνται μαζί του και μετέχουν στο ένα μυστικό του σώμα. Η Εκκλησία είναι η άπειρη οντολογική δυνατότητα και χάρις που μας δόθηκε άπαξ με τον Χριστό και μας δίνεται συνεχώς με το Άγιο Πνεύμα για να επιστρέψουμε στην αγαπητική κοινωνία και ένωση μαζί Του και να επιτύχουμε τη μεταμόρφωση και τη θέωσή μας. Είναι το θεανθρώπινο οντολογικό μυστήριο στο οποίο ο κόσμος έχει το προσωπικό κέντρο και τον άξονα του. Ευρίσκει την ελευθερία και τη λύτρωσή του από τα στοιχεία και τα είδωλα, την άρνηση και τον παραλογισμό, την αλογία και τη δαιμονική απειλή, τη φθορά και το θάνατο. Πραγματοποιεί δηλαδή τον προορισμό του στην κοινωνία ζωής με τον Θεό και ανακαλύπτει την άφθαρτη ωραιότητα του Θεού για να είναι πραγματικά ο κόσμος κόσμημα και όχι δαιμονική ασχημία και περίπαιγμα. Προορισμός Εκκλησίας που χωρεί τα πάντα ενώ δεν χωρείται από τίποτα είναι να προσλαμβάνει και ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και να τον καθιστά μέτοχο της τριαδικής ζωής και δόξης. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της ενώσεως ουρανού και γης, της συναντήσεως ιστορίας και εσχάτων, της ανακράσεως ακτίστου και κτιστού, του γάμου Θεού και ανθρωπότητος, της μεθέξεως χάριτος και ελευθερίας. Είναι το αχώριστο και αδιαίρετο σκήνομα Θεού και ανθρώπου. Είναι ναός του Θεού που ενοικεί και περιπατεί ανάμεσά μας. Είναι η ζώσα εικόνα της τριαδικής υπάρξεως και ζωής, της ενότητος και της αγάπης, το ένδοξο και θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Αυτός λοιπόν, ο θεοίδρυτος οργανισμός, το θεανθρώπινο σώμα, κεφαλή έχει μόνον έναν, τον Σωτήρα και Λυτρωτήν, τον ενσαρκωθέντα Υιόν και Λόγον του Θεού Πατρός, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και υποστασιάζεται εις εκάστη τοπική εκκλησία, μέλος του ενός και αυτού σώματος του Χριστού. Ανωτάτη αρχή πάσης κατέθνος ή αυτοκεφάλου εκκλησίας, είναι υπό του συνόλου των επισκόπων αυτής συγκροτουμένη σύνοδος της δε καθόλου τι αυτής η οικουμενική. Έργο δε των ιερών συνόδων και δι των οικουμενικών είναι όπως την εντιγραφή και τη ιερά παραδόση αλήθεια, την αποτελούσαν συνείδηση και ζών φρόνημα πάντων των μελών της Εκκλησίας, διαμφισβητουμένην τυχόν ή νοθευωμένην, καθορίζουν επί το σαφέστερον, συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, ώστε της ουρανίας φιλοσοφίας τα δόγματα να προσλάβουν μεν σαφήνεια, αναποδεικτικότητα και ακρίβεια, χωρίς όμως να αλλοιωθούν, κολοβωθούν ή διαστραφούν. Κριτήριον της ιερότητας των συνόδων και της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος στις αποφάσεις αυτών είναι η συμφωνία της συνειδήσεως της όλης Εκκλησίας, του όλου πληρώματος αυτής. Εκ τούτου όμως δεν έπεται ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο λαός, χρήει τα ιεράς οικουμενικάς ή μη συνόδους, ούτε ότι αποφαίνονται οι επίσκοποι εξ ονόματος του λαού, αλλά ότι οι ιερές σύνοδοι αποφαίνονται συνεργεία του Αγίου Πνεύματος περί της εν τη Εκκλησία υπαρχούσης απολύτου αληθείας. Ο δε λαός το πλήρωμα της Εκκλησίας αναγνωρίζει εκ των υστέρων ότι αυτε δεν εξετράπησαν του προορισμού και της δικαιοδοσίας αυτών. Ότι η Εκκλησία έχει απαρχής της ιδρύσεώς της ο σύστημα διοικήσεως των συνοδικών θεσμών βεβαιούται απολύτως όχι μόνον εκ πολλών ιστορικών πηγών αλλά και υπό της ιδίας της γραφής. Ούτω καταρχήν συνοδικός εισάγεται εις την χωρίαν των Αποστόλων Ματθίας εις αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριέτου, Πράξεων 1 κεφάλαιο στίχος 15-26. Εκ της απλής αναγνώσεως του χωρίου βεβαιούται ότι ο Απόστολος Πέτρος εισηγείται απλώς τους λοιπούς μαθητάς, οι οποίοι μετά των Αποστόλων ήσαν ως 120, διότι αυτή την έννοια έχει το
ίντε όχλος ονομάτων ως 120 της λέξεως όχλος σημαίνουσε εντάθατο πλήθος, την λήψη νηφόλων των μαθητών της συνοδικής συλλογικής αποφάσεως. Εμφανίζεται ούτως στην πρώτη ταύτην συνοδική απόφαση της πρώτης εκκλησίας όλων των μαθητών ως εισηγητής του θέματος. Εκ τούτου δε και εξάλλων ομοίων εισηγήσεων ενεργειών φαίνεται η διακεκριμένη τιμητική θέση στην οποία είχε εντός σώματι των Αποστόλων και δια την οποία του απενεμήθη υπό της Εκκλησίας ο τιμητικός τίτλος του κορυφαίου, του πρώτου τη τάξη. Όπως ο αυτός τίτλος απενεμήθη και στον Απόστολον Παύλον. Δεν διοικεί όμως αυτός μόνο στην πρώτην Εκκλησία, δεν αποφασίζει μόνος. Η εκλογή του Ματθίου γίνεται υφόλων των μαθητών του σώματος Εκκλησίας και όχι μόνον υπό του Αποστόλου Πέτρου ή υπό μόνον των 11 Αποστόλων, για τους οποίους γίνεται και ειδική διάκριση στο τέλος του χωρίου, και έδωκαν κλήρους αυτών και συγκατεψηφίσμα των 11 Αποστόλων. Εκ των χωρίων λοιπόν τούτο αναφερομένων, ίντε όχλος ονομάτων μαθητών επί το αυτό ως 120 και προσευξάμενοι ύπων και έδωκαν κλήρους αυτών, βεβαιούται ότι οι φόλων των μαθητών και όχι μόνο υπό το Αποστόλου Πέτρου ή και των 11 Αποστόλων μόνον εγένετο η εκλογή του Ματθίου. Η λήψη άρα της αποφάσεως για την εκλογή του Ματθίου εγένετο συνοδικός συλλογικός οι φόλων των μαθητών μελών του σώματος της πρώτης εκκλησίας και εν ισοτιμία αυτών θεωρουμένου μάλιστα του αυτού του Κυρίου και αυτού του Κυρίου ως παρόντος και άρα μη δυναμένου άλλου τεινός όπως αντιπροσωπεύσει αυτόν. Και περί τούτου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις την τρίτη ομιλία του σας πράξη των Αποστόλων γράφει ότι του παρήνε αυτής των Χριστών τεκμήριον μέγιστον τούτο καθάπεργαρ παρών εξελέγετο ούτω και απών. Μετά την διασυνοδικής αποφάσεως εκλογήν του Αποστόλου Ματθίου συνοδικός επίσης εισήχθησαν εις την ιερατική διακονία της Εκκλησίας οι πρώτοι διάκονοι. Εκλέγονται οι πρώτοι διάκονοι της Εκκλησίας υπό του όλου σώματος αυτής, του πλήθους των μαθητών, συνοδικός όπως και ο Απόστολος Ματθίας, και εισάγονται στη διακονία όχι μόνο υπό του Αποστόλου Πέτρου, αλλά και υπό τον 12, ισοτίμος και ομαδικός ενεργούντων. Οι 12 και όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος προσκαλούν το πλήθος των μαθητών. Οι 12 δηλώνουν ότι θα καταστήσουν, θα διορίσουν, θα αναδείξουν τους εκλεγισωμένους που του πλήθους των μαθητών επί της περίησε πρόκειτο διακονίας. Οι 12 προσεύχονται ομού πρώτης χειροτονίας και οι 12 πάλι ομού ισοτίμος επιθέτουν αυτή τα σχήρας ή να μεταδώσουν σε αυτούς την ιεροσύνη. Ουδεμία διάκριση κάποιου πρωτίου ή τιμής, πολύ δε περισσότερων πρωτίου διοικητικής εξουσίας επί των λοιπόν Αποστόλων και φόλης Εκκλησίας, γίνεται δια των Απόστολων Πέτρων. Οι 12 ισοτίμος και ομαδικός εμφανίζονται ως ενιαίο σώμα διοικήσεως Εκκλησίας και αποφασίζουν να ενεργούν ομαδικός, συνοδικός. Αλλά και ο λίγων προηγουμένως ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει «Όσοι γάρ κτήτορες χωρίων οικειών υπήρχον, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Και εν συνεχεία Ιωσής δε ο επικληθής Βαρνάβας υπό των Αποστόλων, υπάρχοντος αυτό αγρού πολίσας, είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Και κατωτέρων, ανήλ δε της Ανανίας ονόματι, επόλυσε κτήμα και ενοσφίσατο από τις τιμής και εν έγκας μέρος τι παρά τους πόδας των Αποστόλων έθηκε. Δεν προσφέρονται εδωρεέ μόνο εις των Απόστολων Πέτρων, προσφέρονται εις όλους τους Αποστόλους, ως εις ενιαίαν διοίκηση της Εκκλησίας, διοίκηση συνοδική συλλογική. Συνοδικός ως αυτός εισήχθησαν εις την Αποστολική Διακονία οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί αυτόν ανεξάρτητον από των λοιπόν Αποστόλων, διότι προς τους Γαλάτας γράφει εις το δεύτερο κεφάλαιο στίχος 8. Ο γάρ ενεργήσα στο Πέτρο εις αποστολή της περιτομής, ενήργησε και εμείς τα έθνη. Η κλήση σε γένετο ως γνωστόν υπό του Χριστού, δια του μαθητού Ανανίου, ως της πρώτος επέθεσεν αυτό χείρας κατ' εντολήν του Κυρίου. Η κλήση του υπό του Αγίου Πνεύματος εγένετο απευθείας. Δια δε των προφητών και διδασκάλων της ούσης εν Αντιοχία Εκκλησίας, χωρίς να είναι καν μεταξύ αυτών ο Απόστολος Πέτρος, έγινε το η αποστολή του στο κήρυγμα. Και πάλι
συνοδικός, διακινής νηστείας, προσευχής και επιθέσεως των χειρών. Πάσας τας περιοδίας του ενεργεί και πάσας τας επιστολάς του γράφει όλος ανεξαρτήτως από το Αποστόλου Πέτρου, ως έπραξαν άλλωστε και λοιποί Απόστολοι. Αποχωριζόμενος των Εφεσίων και αποχαιρετών αυτούς λέγει «Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάρτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημί κληρονομία». Πράξεων 20 κεφάλαιων 31-32. Τους Κορινθίους ελέγχει ως αρκικούς, διότι έλεγον ότι είναι του Απολλώ και του Κυφά, και τονίζει ότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Στην προς Εφεσίους επιστολήν του γράφει ότι εποκοδομήθησαν επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Ουδαμού των επιστολών του ποιείται και των ελάχιστων υπαινιγμών περί πρωτίου τεινός, έστω και τιμής απλώς του Αποστόλου Πέτρου. Μεταξύ των λοιπόν Αποστόλων ως πράττουν άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι, Ιάκωβος, Ιωάννης και Ιούδας εις τας καθολικάς των επιστολάς. Ήτο όμως δυνατόν να γίνουν πάντα ταύτα, αν ο Απόστολος Πέτρος ήταν η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας και ο μόνος αντιπρόσωπος του Κυρίου επί της γης. Συνοδικός επίσης επελήθη και η μεταξύ των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα αφενός και των εξ Ιουδαίας εις Αντιόχεια κατελθόντων διαφωνία περί του τρόπου της εις τους κόλπους Εκκλησίας εισαγωγής των εξεθνικών προσερχομένων. Πράξεων κεφάλαιων 15:1-29. Είναι βεβαίως αληθές ότι και κατά την λήψη της συνοδικής τάσης αποφάσεως, μετά την γενομένη πολλή συζήτηση λαμβάνει πρώτος των λόγων ο Απόστολος Πέτρος και ποιείται μάλιστα σχετική εισήγηση, σύμφωνα προς απόψεις των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Ομιλούν δε αυτοί με την σύνοδο μετά των Απόστολων Πέτρων, αλλά με ταυτούς ομιλεί ο Απόστολος Ιάκωβος, αποκρινόμενος, εκ τούτου δε σαφώς εμφαίνεται ότι προείδρευε αυτή τη συνόδου και απεκρίθη εις τα λεχθέντα υπό των λοιπόν Αποστόλων, ως ακριβώς γίνεται εις πάσαν συνοδικήν απόφαση. Μετά δε την απόκριση του ελήφθη εν ισοτιμία πάντων η συνοδική απόφαση. Τονίζεται ρητός και εν διαποφάσει ταύτη ότι έδοξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συνόλη τη Εκκλησία και έδοξε ημίν γενωμένη ομοθυμαδών δια την λήψη αυτής. Και διακηρύστε και πάλι σαφώς και κατηγορηματικός ότι ελήφθη και αυτή συνοδικός. Προστίθενται όμως τελικώς εις την απόφαση ταύτη και τα εξής. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Δια της προσθήκης δε ταύτης διακηρύσεται επιπλέον ότι την Εκκλησία διοικεί και διευθύνει καταρχήν προσωπικώς αυτό το Πανάγιον Πνεύμα και εκ παραλλήλου η συνοδική συλλογική διοίκησή της υπό των πιστών και καταφαίνεται πόσον αντίθετος προς τα τόσον ρητάς, σαφής και κατηγορηματικάς διατάξεις της Γραφής είναι η παριουδήποτε μέλους Εκκλησίας προσωπική διεκδίκησης της διευθύνσεως και διοικήσεως του όλου σώματος αυτής. Ως αυτός για τις αποφάσεις ταύτης της πρώτης συνόδου της Εκκλησίας μετά την Πεντηκοστή βεβαιούται απολύτως ότι όχι την διοίκηση και την ηγεσία της όλης Εκκλησίας αλλά και την προεδρία να προς τη συνόδου της δεν είχε ο Απόστολος Πέτρος αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος ως πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Εις την Εκκλησία ως εις συνοδικών συλλογικών δικαστήριων παρέπεψε ο Κύριος την επίλυση των αδελφικών διαφορών, Ματθαίου 18:15-17. Ότι η εντολή του Κυρίου υπέτει η Εκκλησία έχει την έννοια της προσφυγής στην Εκκλησία, την σύναξη των πιστών, ή να ελέγξει αυτή και κρίνει τελικώς των αμαρτήσαντα αδελφών, είναι προδήλως αναμφισβήτητον. Και αποτελεί και τούτο αμάχητον βεβαίωση ότι ως πολίτευμα διοικήσεως Εκκλησίας ορίστει διτός και υπ' αυτού του Κυρίου το συνοδικό πολίτευμα. Ισοτίμους θεωρών τους Αποστόλους ο Χριστός, υπεσχέθη σε αυτούς λέγον, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου, επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τας 12 φυλάς του Ισραήλ και επίσης παρέσγενε στους 12 Αποστόλους εις την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος άνευ διακρίσεως την ως, την χάριν, την ευλογίαν και τον αγιασμόν. Όταν έπρος Αποστόλους, ως ισότιμους επαγγελίες συνδιαστώσει μετά της απαρχής, ισότιμου παροχής αυτούς, θείας χάρτος και ευλογίας,
ήτι εξουσίας πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπείας πάσης νόσου και πάσης μαλακίας και τσισοτήμου ως αυτούς αποστολίστων στην αποστολική διακονία, και όταν ληφθεί υπόψη ότι η προμνηστήσα επαγγελία περαιωνίου δόξης ως ισοτήμων των 12 Αποστόλων εγένετο υπό του Κυρίου μετά την προς τον Απόστολον Πέτρον περιμάχη των ρήσιν, σύ Πέτρος και επιτάφτη τη Πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία, όπως και μετά τη συμβολική μεν, αλλά σαφή βεβαίωση του προς όλους και πάλι, και εις απάντηση των σχετικών διαλογισμών των μεταξύ των μίζωνος, ότι ουδένα εξ αυτών εθεωρεί μίζωνα των άλλων, όταν τέλος προσθεθεί ότι και μετά την Ανάσταση, ισοτίμος και άνευ διακρίσεως την όσα πεστάλησαν οι ένδεκα, είναι αμαθητεύσωση πάντα τα έθνη, και ισοτίμος επίσης και άνευ δεμιός διακρίσεως, κατήθετο πνεύμα το Άγιον, εφόλων των Αποστόλων και των Μαθητών, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, συνάγεται και πάλι η αμάχητος και εναντήρητος αλήθεια ότι ισότιμον συνοδικήν συλλογικήν διοίκησιν αποτελειωμένη αρχικός εκ των 12 Αποστόλων εξελέξατο και απερχόμενος του κόσμου τούτου κατέλειπε τη Εκκλησία του ο Κύριος. Άλλωστε αυτή η έννοια της Εκκλησίας προϋποθέτει πολίτευμα και σύστημα διοικήσεως συλλογικών, συνοδικών, ουδέποτε δε μοναρχικών και απολυταρχικών. Δια τούτο εκτός των πρωτεθέντων και στον Άγιον Ιερομάρτυρα Ιγνάτιον ομιλία του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: «Όταν δε Παύλον είπο, ου τούτον μόνον λέγω, αλλά και Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη και πάντα αυτών των χωρών. Εμαρτυρία υπέρ του συνοδικού αλλά ελευθέρου συνάμα και ανεξαρτήτου πολιτεύματος διοικήσεως των διαφόρων εκκλησιών των τριών πρώτων αιώνων ως αυτός πολλέ, εσπουδαιότερη επιγραμματικός όμως τούτον είναι εξής. Πρώτον, η επιστολή της Εκκλησίας Κορίνθου πριν τα τέλη του πρώτου αιώνος προς την Εκκλησία της Ρώμης και όχι προς τον επίσκοπο αυτής, και η απάντηση Εκκλησίας ταύτης προς την Εκκλησία της Κορίνθου. Η Εκκλησία του Θεού υπαρικούσα Ρώμη, τη Εκκλησία του Θεού την υπαρικούση Κόρινθον. Η επιστολή του Αγίου Κυπριανού προς τον Πάπαν Κορνίλιον, στην οποία αποκρουωμένης ρητός πάσης ενίας διακρίσεως και πρωτίου του Επισκόπου Ρώμης, τονίζονται υπό του Αγίου Πατρός και ιδιαίτερα και ανεξάρτητε δικαιοδοσία των Εκκλησιών Ρώμης και Αφρικής, ως και η επιστολή του Φιρμιλιανού Επισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας προς τον Άγιον Κυπριανόν, στην οποία εαυτέ αλήθειε εντονότερον επαναλαμβάνονται. Ως αυτός πάσε καθολικέ και μη επιστολέ των Αποστολικών Πατέρων Ιγνατίου Αντιοχίας, Πολυκάρπου, Σμύρνης, Διονυσίου Κορίνθου και Ειρηναίου Λιουγδούνου, τας οποίας έγραψαν ούτε ανεξαρτήτως όλος και εν αγνία του Επισκόπου Ρώμης, καθόν ακριβώς τρόπον εγράφησαν υπό των Αποστόλων Παύλου, Ιακώβου, Ιωάννου και Ιούδα, εκαθολικέ επιστολέ αυτών, όλος ανεξαρτήτως από το Αποστόλου Πάτη. Δεύτερον, αποφάσεις, κανόνες, πασών των τοπικών συνόδων του 2ου και 3ου αιώνος μέχρι της 1ης Οικουμενικής Συνόδου των Εκκλησιών της Ανατολής, της Αφρικής, της Νουμιδίας και της Μαυριτανίας, αλλά και αποφάσεις των συνόδων της Δύσεως, ελιφθήσεως αυτός ανεξαρτήτως όλος του Επισκόπου Ρώμης. Επανειλημμένος δε και αντιθέσεις προς τας δοξασίας και γνώμας αυτού, περί του ζητήματος του Πάσχα και του βαπτίσματος των αιρετικών. Τρίτον, επιστολή του Αποστόλου Βαρνάβα, στην οποία γίνεται λόγος περί της σχέσεως των κατατόπους εκκλησιών προς τον Σωτήρα Χριστό και τονίζεται ότι ο νόμος του Κυρίου ουδένα γινώσκει ζυγών ανάγκης, αλλά είναι νόμος ελευθερίας. Τέταρτον, επιστολέ του Αγίου Κλίμεντος προς Κορινθίους, στις οποίες πολλά διδάσκονται περί ξαστικής τάξεως, ιεραρχίας και ειρήνης εν τη Εκκλησία. Πέμπτον, η επιστολή του Αγίου Ιγνατίου προς Εφεσίους, στην οποία εκτός των άλλων γράφει: «Εστέ ουν σύνοδοι πάντες, θεοφόροι και ναοφόροι, χριστοφόροι, αγνοφόροι». Έκτον, επιστολή του Ιδίου Πατρός προς τον Πολύκαρπον Επίσκοπον Σμύρνης, τον Άγιον Ιερομάρτυρα, προς τον οποίον περτσενότος γράφει και τα εξής: «Εις εν όσος φρόντιζε ίσου δεν άμυνον, πάντας βάσταζε ο και σε Κύριος, πάντων τας νόσους βάσταζε». Έβδομον, επιστολή του Ιδίου προς Μαγνησής, στην οποία επενών την ενότητα της Εκκλησίας γράφει: «Άδωτας Εκκλησίας, ενές ένωσιν εύχομαι σαρκός και πνεύματος Χριστού». Όγδον, η επιστολή του αυτού προς Ρωμαίους, την οποία δεν αποστέλει προς τον Επίσκοπον Ρώμης, αλλά προς την Εκκλησία και εύχεται είναι την εαυτού επισκοπήν επισκοπήσει μόνος ο Χριστός. Ένατον, επερ Εκκλησίας γνώμη του Αποστολικού Πατρός Ερμά,
εις τας παραβολάς αυτού και εις τον ποιμένα, κατά τας οποίες η Εκκλησία παραβάλλεται προς μέγα οικοδόμη με υψηλών πύργων, τεθεμελιωμένων επί του παντοδυνάμου ονόματος του Ιησού Χριστού και συντηρούμενων υπό της αοράτου του Θεού δυνάμεως. Η δε πύλη άγουσα εις τον πύργων είναι ο Υιός του Θεού, δια της οποίας μόνης είναι δυνατή είσοδος. Ως αυτός επιστολή του αυτού πατρός προς Διόγνητον, εις την οποία ενωτικών κέντρων της Εκκλησίας θεωρεί μόνον των λόγων των Κύριων Ιησούν. Δέκατον, επερ η Εκκλησίας γνώμη του Κλίμεντος Αλεξανδρίας, ότι η Εκκλησία είναι σύστημα πλήθος ανθρώπων διοικούμενων επί του Θείου Λόγου, πόλης απολιόρκητος και ακατάθλιπτος, από πάσης τυραννίδος, ότι είναι μύτη Ράμα και Παρθένος και νύμφη Χριστού, ημείς δεσμέν μέλη Χριστού, ότι η βασιλική κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ενδέκατον, επερ η Εκκλησίας γνώμη του Οριγένους, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού παρά του Υιού του Θεού ζωοποιούμενο. Δωδέκατον, επερ της ενότητος αλλά και της ανεξαρτησίας των Εκκλησιών γνώμη του Τερτιλιανού, κατά τας οποίας ουδεμία υποταγή νοείται της μιας εις την άλλη, διότι πάσε εις η μέλη της Εκκλησίας, τιμώσε ενεότερε της αρχαίας Αποστολικάς. Δέκατον τρίτον, επερ η Εκκλησίας γνώμη του Ιερού Αυγουστίνου, ότι αποτελεί αυτή θείον καθίδρυμα το σώμα του Χριστού, του οποίου τα μέλη της αγάπης συνδέονται προς άλληλα και προς την κεφαλή. Το πολίτευμα πασών των εκκλησιών των τριών πρώτων αιώνων, των συνοδικών αλλά και ανεξάρτητων, διατυπώθηκε περιλήθη στα διατάξεις των 14ου, 15ου, 16ου, 34ου, 35ου, 36ου, 38ου, 54ου και 63ου Αποστολικών Κανόνων, εκ των οποίων ο 34ος έχει ως εξής: τους επισκόπους εκάστου έθνους, ιδένε χρή τον εαυτής πρώτον και ηγείστε αυτόν ως κεφαλήν και μηδέν πράττειν περιττών άνευ της εκείνου γνώμης. Εκείνα δε μόνο πράττειν έκαστον όσα τη αυτού παρικία επιβάλλει και τες υπ' αυτήν χώρες. Αλλά μηδέ εκείνος άνευ της πάντων γνώμης ποιεί το τι, ούτω γαρομόνια έστε και δοξαστήσε το Θεός δια Κυρίου εν Αγίω Πνεύματι, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τον κανόνα τούτο ερμηνεύων ο Ζωναράς λέγει ότι επιβάλλει της Επισκόπης έκαστον τα της οικίας Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτό χωρών πράττειν ιδιαζόντος καθεαυτούς. Πλην ουδέ το πρώτο Επισκόπο παραχωρεί τη τιμή καταχρώμενων εις δυναστείαν ταύτην αμείβην και εναυθεντήν και χωρίς γνώμης κοινής των συλλειτουργών ποιήντη των ηρημένων ή των ομοίων αυτής. Ο 37ος Αποστολικός Κανόν ρητός ως αυτός επιτάσσει ότι οι σύνοδοι των επισκόπων εκάστου έθνους συνέρχονται δις του έτους, ορίζεται δε και το έργο των περιοδικών των συνόδων. Δια των δύο τούτων αποστολικών κανόνων ορίζεται η σύσταση των κατέθνων εκκλησιών αυτοκεφάλων αναντηρήτως με τους ιδιαίτερους επισκόπους και των πρώτων εκάστης και καθορίζεται πνεύματι Αγίο και εν απολύτω συμφωνία προς τας προαναπτυχθήσας ρητάς ως αυτός και κατηγορηματικά σχετικά μαρτυρία της γραφής και της ζώσης ιδία τότε, αλλά και εγγράφου ηράς παραδόσεως, ο τρόπος της δικής ως αυτόν και η πνευματική δικαιοδοσία του πρώτου, του προκαθημένου εκάστης κατεύθυνος εκκλησίας. Ουδεμή ανοίξης και καθιονδήποτε τρόπον γίνεται εις όλους αποστολικούς κανόνας, περί διακρίσεως την όσο έστω και τιμητικής του Επισκόπου Ρώμης στο καθολικό σώμα της Εκκλησίας, το οποίο έμενε να σχηματιστεί προϊόντος του χρόνου εξ εκκλησιών πολλών εθνών. Και είναι όλος ευνόητον ότι τα γενικά της Καθολικής της Οικουμενικής Εκκλησίας ζητήματα θα έπρεπε να επιλύονται δια συνόδων οικουμενικών, αποτελουμένων όχι μόνο εκ των πρώτων των αρχιεπισκόπων δηλαδή των εκκλησιών, αλλά εξ όλων των επισκόπων των εκκλησιών των εθνών ή ειδικών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των. Γνωστόν βεβαίως την χάνει ότι οι Αποστολικοί Κανόνες συνταγέντες κατά τέλη του Δευτέρου και αρχάς του Τρίτου αιώνος εκρίθησαν ως ψευδεπίγραφοι. Επικυρωθέντες όμως ούτε υπό της εντρούλος Οικουμενικής Συνόδου, εν γνώση της μη γνησιότητός των, απέκτησαν το προσήκον οικουμενικών κύρος και την δέουσα νομική ισχύ, την οποία και διατηρούν εις την αδιαίρετον Εκκλησία μέχρι σήμερα. Οι πέμπτος και έκτος κανόνες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον οποίο εκυρώθησαν εμέσως, και οι 34ος και 37ος Αποστολικοί Κανόνες διαλαμβάνουν περί των ακοινωνήτων και του τρόπου των επαρχιακών συνόδων και περί της των Μητροπολιτών τάξεως. Καθιερώνουν δε το Μητροπολιτικό Σύστημα Διοικήσεως. Δια του τρίτου κανόνος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου καθορίστησαν τα προνόμια πρεσβεία του Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως
δεύτερα μετά τα πρεσβεία τιμής ως αυτός και όχι εξουσία του Επισκόπου Ρώμης, πρωταχθέντος κατά τάξην τιμής του Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως των άλλων πατριαρχών. Ο κανόν έχει ως εξής, περί των προνομίων του Κωνσταντινούπολεως, τον μέντη της Κωνσταντινούπολεως επίσκοπον έχει τα πρεσβεία της τιμής μετά τον της Ρώμης επίσκοπον, δια το είναι αυτήν νέαν Ρώμη. Εν το πρώτο ακολούθως κανόνι της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, εθεσπίσαν ως αυτός γενικέ διατάξεις διοικητικής φύσεως. Δια του ενάτου κανόνος Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου, καθοριστής της ειδικής δοσιδικίας των κληρικών, παρεσχέδης των επίσκοπων της Κωνσταντινούπολεως ως θρόνων της βασιλευούσης, η ενωτάτη δικαστική δικαιοδοσία των περίφημων έκλητων, της εκδικάσεως των εναντίον των Μητροπολιτών διαφορών, περιοριζομένη βεβαίως στα όρια της πνευματικής δικαιοδοσίας του, σύμφωνα προς τον 28ο κανόνα της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου και των δεύτερων της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Για του 17ου κανόνος της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου θεσπίσαν όμοιοι γενικές διατάξεις δικαστικής φύσεως παρέχουσα εκ νέου στον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως δικαιοδοσία ανωτάτης δικαστικής εξουσίας. Για του 19ου κανόνος της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου εθεσπίστη εκ νέου η τακτική δύση του έτους σύγκρισης των επαρχιακών συνόδων. Δια του 28ου κανόνος της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου επεκυρώθησαν και αναγνωρίσαν και πάλι τα ειδικά προνόμια πρεσβεία τιμής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, τα οποία παρέσχει σε αυτόν η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Δια του 8ου ακολούθως κανόνος της 5ης Οικουμενικής Συνόδου εντροποποιήθη ο 5ος κανόν της 1ης Οικουμενικής Συνόδου περί συγκλήσεως επαρχιακών συνόδων, περιοριστεί στη συγκλήση ως τον άπαξ του έτους. Για του 36ου κανόνος αυτής 5ης Οικουμενικής Συνόδου ανενεώθησαν και πάλι τα προνόμια του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και ορίστη η πενταρχία των Πατριαρχών. Και τέλος, για του 6ου κανόνος 7ης Οικουμενικής Συνόδου όχι μόνο ανενεώθη ο προμηστής 8ος κανόνης 5ης Οικουμενικής Συνόδου περί συγκλήσεως των επαρχιακών συνόδων άπαξ του έτους, αλλά προσετέθηκε αφορισμός εναντίον παντός άρχοντος κολλείοντος τη σύγκληση αυτών. Εκτός όμως των ειδικών του των κανόνων και διόλων σχεδόν των λοιπών κανόνων των προμνηστησών οικουμενικών συνόδων, εψηφίστησαν γενικές διατάξεις διοικητικής φύσεως, ρυθμίζουσε των τρόπων της δικής ως όλης Εκκλησίας. Ουδαμού των διατάξεων υπάρχει και ελαχίστην ύξης περί ιδιαίτερα στινός διοικητικής ή δικαστικής εξουσίας του Επισκόπου Πάπα Ρώμης. Αντιθέτως, σε 7 οικουμενικές σύνοδοι, ρητός, σαφώς και περιφράστος διακήρυξαν ότι αυτοί μόνοι αποτελούν την υπάτη, την ανωτάτη, αρχή και εξουσία της Εκκλησίας. Μάλιστα, πλην των τόσων άλλων ειδικών και γενικών διατάξεων διοικητικής φύσεως, η 5η Οικουμενική Σύνοδος για του 13ου κανόνος της ακύρωσε κανόνα της Εκκλησίας της Ρώμης περί της γενικής αγαμίας του κλήρου πλην των επισκόπων. Η αυτή σύνοδος για του 55ου κανόνος της επέβαλε στην Εκκλησία της Ρώμης την μην τήρηση της νηστείας του Σαββάτου πλην του Μεγάλου Σαββάτου, διατάξει και την καθαίρεση παντός κληρικού νηστεύοντος κατά την Κυριακή και το Σάββατο και των αφορισμών παντός λαϊκού. Διαδέτου πρώτου κανόνος αυτής κατεδίκασε πάσα προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως επί ποινή αφορισμού και αναθεματισμού. Η πρώτη μετριοπαθής απόπειρα προβολής του παπικού πρωτίου υπό του Πάπα Ανικήτου ή υπό την επίδραση των ψευδοκλιμεντίων κατά τέλη του Δευτέρου αιώνος, γενωμένη και υπό τον διαδόχων αυτού Βίκτορος και Στεφάνου συνεχιστήσα, διατασσέρδας περί το Πάσχα και το βάπτιο των αιρετικών, απεκρούστη εντόνως υπό των Αποστολικών Πατέρων Αγίου Πολυκάρπου Σμήνης, Πολυκράτου Εφέσου, Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου, Αγίου Κυπρενού Καρχιδόνος και άλλων, ως και υπό τοπικών συνόδων στην Αφρική και Γαλλία, συγκληθησών όλος ανεξαρτήτως και εναγνή ακόμη του Επισκόπου Ρώμης. Ούτω διαμέν των ειδικών κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων Δευτέρας και Τετάρτης, ρητός και κατηγορηματικός διακηρύχθη η ανεπαρξία πρωτίου διοικήσεως ή εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης. Διότι ετονίσθη ότι είχε ούτως κατ' επικρατήσαν έθος πρεσβεία τιμής απλώς και ταύτα όχι ως διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, αλλά δια το είναι την πρεσβυτέρα Ρώμην πρωτεύουσα, διόλων δε των κανόνων διοικητικής και δικαστικής φύσεως τους οποίους εμνηστευθεί σε οικουμενικές σύνοδοι, εαναγνωριζόμενοι ως διάφτα και υπό του παπισμού, εψήφισαν, απεκλείστη και κατεδικάστη ρητός, πολυειδός και πολυτρόπος πάσα και απλή έστω έννοια πρωτίου. Η σύγκληση άλλωστε πασών των Οικουμενικών Συνόδων και της Πενθέκτης, το κύρος των οποίων ανεγνώριζαν πάντοτε εκάστοτε πάπε, υπό των αυτοκρατόρων της Κωνσταντινούπολεως,
και η δια των υπ' αυτών δογματισθέντων όρων, των ψηφιστέντων κανόνων και των καταφτάς προσφωνήσεων είναι σαφής και κατηγορηματική διακήρυξης ότι αποτελούν αυτή την υπάτη πνευματική, διοικητική και δικαστική εξουσία της όλης Εκκλησίας και είναι φρονούμεν μαρτυρία μάχητε ότι υπό της αδιαιρέτου Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων στερός εχωμένης του Συνοδικού Πολιτεύματος της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ουδέποτε ανεγνωρίζει τη διοικητική εξουσία ή διάκριση εις των Επίσκοπων Ρώμης πέραν του τιμίου τιμής, του πρωτίου τιμής, του πρώτου τη τάξη. Τα αυτά όμως ίσα πρεσβεία τιμής δεύτερα τη τάξη ρητός ανεγνωρίστησαν εις τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως διότι των προμνησθέντων κανόνων των Δευτέρας και Τετάρτης Οικουμενικών Συνόδων αλλά και δια της 131ης νεαράς του Ιστινιανού Πρώτου, όπως και της επαναγωγής του Αυτοκράτορος Βασιλείου. Διειδικής δε αποφάσεως της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 879-880 υπό την Προεδρία του Μεγάλου Φωτίου, εις την οποία μετέσχουν και υπέγραφα πρακτικά αυτής και κανονικοί αντιπρόσωποι του τότε Πάπα Ρώμης Ιωάννου του 8ου και η οποία φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της Οικουμενικής Συνόδου και ότι δεν επεκράτησε ως τη αυτή, όχι μόνο κατεδικάστηκε και απειγορεύθη άπαξε την πάσα προσθήκη εις το σύμβολο της πίστεως, αλλά και διακηρύχθη εκ νέου το ισότιμο των προσόντων και των πρεσβείων των δύο εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Εις την τιάφτην συρροή μαρτυριών εναντίον του πρωτίου εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης, εκ τέτου τρόπου της συγκλήσεως των υπό της αδιαιρέτου Εκκλησίας ανεγνωρισμένων 7 ή να μη υπομενε 8 Οικουμενικών Συνόδων, για τις οποίες δεν θα υπήρχε και λόγος συγκλήσεως, εάν ο Επίσκοπος Ρώμης ανεγνωρίζεται υπό της μέχρι της χάσεως αυτού εκ της Εκκλησίας ως απόλυτος αυτής μονάρχης και αλάθητος, διονδήποτε θέμα περί τα δόγματα και την διοίκηση αυτής θα υπήγε το εις την αποκλειστική του αρμοδιότητα, αλλά και της προεδρίας και διευθύνσεως των εργασιών αυτών, των Οικουμενικών Συνόδων δηλαδή, η δία δε των ειδικών κανόνων και γενικών διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τους οποίους αυτοί ψήφισαν μετεχόντων και συνυπογραφώντων κανονικών πλειοεξουσιών αντιπροσώπων της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ο παπισμός αντιτάσσει πρώτον, κατά τας εναρκτηρίου συνεδρίας των Τρίτης και Τετάρτης Οικουμενικών Συνόδων από πείρας προβολής παπικού πρωτίου υπό των παπικών αντιπροσώπων δια των υπ' αυτών γενωμένων προσφωνήσεων, δεύτερον, τας αναφωνήσεις των πατέρων των αυτών Οικουμενικών Συνόδων υπέρ των παππών Κελεστίνου και Λέοντος Τετάρτου και τρίτον, τους περιφήμους τρίτων, τέταρτων και πέμπτων κανόνας της Συνόδου της Αρδικής. Αλυσμέντας από πείρας προβολής του παπικού πρωτίου, τας υπό των αντιπροσώπων του Πάπα, κατά τις ρυθείς Οικουμενικά Συνόδους γενωμένα σε τριπτική απάντηση να αποτελούν πρώτον ο προηγηθής αυτών τρίτος κανόν της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, δια του οποίου παρεσχέθησαν και στον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολος ίσα πρεσβεία τιμής προς τα πρεσβεία του Επισκόπου Ρώμης, δια το είναι την Κωνσταντινούπολη Νέαν Ρώμη. Και διευκρινίστηκε ούτως ότι τα πρεσβεία τα οποία κατέθως και κατά τον έκτον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είχε ο Επίσκοπος Ρώμης, ήσαν απλώς πρεσβεία τιμής δια το είναι την Ρώμη δηλαδή πρωτεύουσα. Δια το είναι αυτή πρωτεύουσα. Και δεύτερον, η ένατος, δέκατος έβδομος, η δία δε ο 28ος κανόνες Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον οποίο παρά την νέα και κατά τη σύνοδο ταύτην απόπειρα προβολής του παπικού πρωτίου υπό των αντιπροσώπων του Πάπα Λέοντος Τετάρτου, όχι μόνο επικυρώθησαν τα υπό του τρίτου κανόνος Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου αναγνωριστέντα πρεσβεία τιμής του Επισκόπου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, αλλά και επιψήφισαν ταύτα ως προς τα όρια της δικαιοδοσίας του. Εδέ αναφωνήσεις των πατέρων κατά τις αυτά συνόδους υπέρ των παππών Κελεστίνου και Λέοντος Τετάρτου. Αυτή δικαία κρίση νέο Παύλο Κελεστίνου, νέο Παύλο Κυρίλου και Πέτρος διαλέοντος ταύτα εξεφώνησε, οι Απόσταλοι ούτως εδίδαξαν, δεν είναι η μη ενθουσιώδης εκφράσεις χαράς, όλο συνήθις κατά την εποχή εκείνη. Καθάς όμως αμφότεροι οι επεφημηθέντες πάπε εξισούντο και εξομοιούντο προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Κύριλλον. Όσον δε αφορά εις τους προμισθέντας τρεις κανόνας της Συνόδου της Αρδικής, όχι μόνον δεν δύναται να χρησιμεύσουν ούτε ως αίρισμα για το παπικών πρωτίων, αλλά όπως αντιθέτως αποτελούν μία των σπουδαιότερων μαρτυριών εναντίον αυτού, όπως θα αναφέρομαι. Πρωταρχική εκδήλωση της υπό των Επισκόπων Ρώμης συλλήψεως της περί του παπισμού ιδέας, αποτελεί αναντηρήτως η επινόηση της ψευδοκλιμεντίου επιστολής προς
στον επίσκοπον Ιεροσολύμων Ιάκωβον. Η επιστολή αυτή εγγράφει περί τα τέλη του 2ου αιώνος, κατά τον οποίον χρόνων, δηλαδή επάπε ανίκητος Βίκτορ και Στέφανος, ως διάδοχοι δίθεν του Αποστόλου Πέτρου, προέβαλον εις τας περί το Πάσχα και το βάπτισμα των Ιερατικών Έριδα στην αξίωση της επιβολής επί των λοιπών εκκλησιών, των επί των θεμάτων τούτων δεξασιόντων και εντόνως υπ' αυτών απεκρούοντων. Ενώ αντιθέτως υπ' των προηγηθέντων κατά σειράν τριών επίς επισκόπων Ρώμης, Λίνου, ανεγκλήτου και κλίμεντος, ουδεν ήξης καν τι ούτου δικαιώματος εγένετο. Εν τη επιστολή ταύτη χαρακτηριζόμενος ο Απόστολος Πέτρος, ως ο πρώτος των Αποστόλων και θεμέλιο λίθους Εκκλησίας, οριστής υπό του Κυρίου, φέρεται χειροτονών τον επίσκοπο Ρώμης Κλίμεντα, ως ειδικών διάδοχών του και μεταδίδων αυτό πάσα της εξουσίας, τας οποίας είχε νούτος επί των λοιπών Αποστόλων της Εκκλησίας. Τι ούτω τρόπος ο επίσκοπος Ρώμης εξισφάλιζε, πρώτον την ειδική διαδοχή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερον την αντιπροσώπευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί της γης, και τρίτον όλα τα επακολουθούντα δικαιώματα επί της ξενικής εκκλησίας, στην οποία ευρέθη χώρος δυστυχώς και για το περίφημο αλάθητο. Υπό τη αυτήν λοιπόν μορφήν, καθαρός πνευματικήν εγένωται η αρχική προβολή της ενίας του παπικού πρωτίου εξουσίας επί της όλης εκκλησίας κατά τον τρίτον ιδίως αιώνα, και εν το αυτό πνεύματι επανελήφθησαν αργότερον 9 απόπειρε προβολής του στην τρίτην Οικουμενική Σύνοδο, όπως και την τετάρτη, υπό τον αντιπροσώπων τότε παπών, οι οποίοι και πάλι επεκρούστησαν υπό τον Αγίον Πατέρων των Οικουμενικών του των Συνόδων, διειδικών μάλιστα κανόνων αυτών. Εκ τούτων είναι πρόδειλον ότι από τα τέλη του 2ου αιώνα συγεννήθηκε ανεπτύχθη εις τας ψυχάς των επισκόπων Ρώμης το πνεύμα της προχριστιανικής Ρώμης, των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, το πνεύμα της πνευματικής καταρχάς κυριαρχής επί της όλης Εκκλησίας, και προς τούτε επενοήθησαν τα ψευδοκλιμέντια, ακολούθως δε σκεμμένος και οι τρίτος, τέταρτος και πέμπτη κανόνες της Συνόδου της Σαρδικής. Εφόσον δηλαδή μέχρι τότε, μέχρι την κλήρωση Συνόδου Ταύτης κατά το 347 μετά Χριστόν, η προβολή και η επιβολή επί της όλης Εκκλησίας του πρωτού εξουσίας της πνευματικής ηγεμονίας του επισκόπου Ρώμης επί τη βάση των ψευδοκλιμεντίων ή τη θείο δικαίω, απεδεικνύεται μάλλον αδύνατος και ανεπίτευτος, επενοήθη η δημιουργία και άλλου ερίσματος νομικού, ερίσματος κανονικού δικαίου. Και προς τούτο ότι η εντολή του Επισκόπου Ρώμης υπευλήθησαν υπό του εν τη Συνόδο της Αρδικής αντιπροσώπου του Οσίου Κορδούης, ως και του υπερθεματίσαντος Δυτικού Επισκόπου Γαβδεντίου, επροτάσεις των τρίτων, τετάρτου και πέμπτου κανόνων της Συνόδου της Αρδικής. Ασχέτως όμως του ότι οι προτάσεις των τρίτων και τετάρτων κανόνων της Συνόδου ταύτης απέμειναν μόνον προτάσεις, δια του όλου δογματικού και κανονικού έργου της, η Σύνοδος αυτή διεκήρυξεν εαυτήν μόνον ως κυρίαρχον σώμα, ως υπά την αρχήν της Δυτικής Εκκλησίας. Και το τρόπος, η προσπάθεια δημιουργίας και ερίσματος κανονικού δικαίου δια του παπικών πρωτίων εξουσίας απέβηκε πάλι αλυσιτελής. Εν τούτης, οι Πάπες Ζώσιμος και Κελεστίνος επιχείρησαν να κάνουν ταχαίως χρήση και του ορίσματος τούτου, η δία του πέμπτου κανόνος της Συνόδου της Αρδικής, εις τη Σύνοδο της Καρθαγένης. Εμφανίζοντες μάλιστα αυτόν ψευδός ως κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά δι' επιστολής της Συνόδου ταύτης προς τον Πάπα Κελεστίνων, απεκρούστη άπαξ έτη εντόνως και η νέα αυτή απόπειρα. Επαναληφθής ακολούθησε αυτή απόπειρα, με την καθαρός πνευματική πάλι μορφή υπό του αυτού Πάπα Κελεστίνου, εις την τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ως και που του Πάπα Λέοντος Τετάρτου, εις την τετάρτη, με δικαιολογητικόν έρισμα μόνο των θείων δίκαιων, ή την δίθεν εξουσία του Αποστόλου Πέτρου επί της Εκκλησίας και, την δίθεν κληρονομία της εξουσίας ταύτης υπό των Επισκόπων Ρώμης, και αποκρουστήσα υπό των Οικουμενικών τούτων Συνόδων, φαίνεται επί δύο περίπου αιώνες όχι μόνο εγκαταλειπωμένη υπό των Επισκόπων Ρώμης, αλλά και καταδικαζομένη υπότινων εξ αυτών όντως Αγίων, ως ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος. Εν τούτης το πνεύμα της ηγεμονίας, της κυριαρχίας επί της Εκκλησίας δεν απομακρύνεται, δεν αφανίζεται τελείως επί της ρωμαϊκής έδρας, αλλά εμφανίζεται απαιτητικότερον κατά τον 9ο και τον 11ο αιώνα επί Πατριαρχών Αγίου Φωτίου και Μιχαήλ Κυρουλαρίου, για να επιφέρει την απόσκηση του Πατριαρχείου της Δύσεως εκ της αδιαιρέτου Εκκλησίας. Προς το σκοπόν δε τούτων, εξεδόθησε τον παπών Ινοκεντίου του πρώτου, του δεκάτου, συγγνώμη, Ιωάννου του 22ου και Κλίμεντος του 6ου, τα περίφημα διατάγματα, δια των οποίων ανεθεματίζεται και κατεδικάζεται σε αιώνιον κόλασιν πας ώστις, θα ετόλμα να πιστεύσει να μεταδώσει στους άλλους την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου,
πριτς αυθεντίες του αποστολικού αξιώματος και ότι ούτως είχε ανασκήσει το αποστολικό του αξίωμα ελευθέρως και όχι υπό την μοναρχική εξουσία του Αποστόλου Πέτρου. Δια τον λόγο δε τούτων, ο Πάπας Μαρτίνος ο Πέμπτος ανεθεμάτησε τον Ιωάννη Χούς εις την σύνοδο της Κωνσταντίας και τον οδήγησε στην πυρά. Οι δε Πίος ο Ένατος, Πίος ο Δέκατος και Βενέδικος ο Δέκατος Τέταρτος επανέλαβαν τα σιδείας καταδίκας με τον πλέον επίσημον και κατηγορηματικόν τρόπο. Η προσπάθεια όμως των παππών της Ρώμης, όπως κυριαρχήσουν επί της όλης Εκκλησίας, δεν περιορίστηκε την τρίτη ταύτην φάση της μόνον εις την πνευματική μορφή της. Κατά την περίοδο ταύτην, εξαιτίας προφανώς και της μεγάλης ενδιδύσης εξασθενήσεως της κυριαρχίας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ως και των ηγεμόνων της Δύσεως, της αποκτήσεως δε ως εκ τούτου υπό των παππών της Ρώμης ομού προς την πνευματική και μεγάλη κοσμική εξουσία, εγεννήθηκε ανεπτύχθη στα ψυχάς αυτών και η ιδέα της διεκδικής ως θείο και πάλι δικαίω και της υπάτης κοσμικής εξουσίας. Προς τούτο δε επενοήθηκε πλαστογραφήθη καταρχάς, κατά τας αρχάς του 9ου αιώνος και η ψευδής και ανύπακτος δωρεά του μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ντονάτσιο Κωνσταντίνη λεγόμενη, κατά την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος, βαπτιζόμενος δήθεν υπό του Πάπα Σιλβέστρου και θεραπευόμενος υπ' αυτού, εκλέπρας, φέρεται παραχωρών εις αυτόν τον ανάκτορο του Λατερανού και πάσα της επαρχίας της Ιταλίας και αναγνωρίζουν αυτόν τον οικουμενικό ποντίφικα και πατέρα. Πλαστή απεδείχθηκε κατά τον αυτόν περίπου χρόνων, επινοηθήσα δωρεά πιπίνου του μικρού, ιού του Καρόλου Μαρτέλου, τον οποίον ο Πάπα Στέφανος ο Δεύτερος έχρισε βασιλέα, κατά την οποία παραχωρήθησαν εις τον Πάπαν επόλυση του εξαρχάτου, κατόπιν δήθεν προσωπικής επιστολής του Αποστόλου Πέτρου στα λύσεις εκ του ουρανού. Ως αυτός, κατά τα τέλη του αυτού αιώνος, επενοήθηκε η συλλογή των ψευδοεσιδωρίων, των ψευδός αποδοτησών των Ισίδωρων Σεβίλης, η περιέχουσα και την πλαστή δωρεά Κωνσταντίνου, πεντήκοντα αποστολικούς κανόνας, πεντήκοντα 9 επιστολάς επισκόπων Ρώμης, κανόνας των αρχαίων συνόδων και διατάξεις των επισκόπων Ρώμης από Σιλβέστρου I μέχρι Γρηγορίου II, τις οποίες τα 100 έγγραφα είναι πλαστά. Για τον πλαστόν τούτων εγγράφων, ο επίσκοπος Ρώμης παρίσταται όχι μόνο υπέρτερος οικουμενικών συνόδων, ανώτατος άρχων, εξουσιαστής και ρυθμιστής ζωής της όλης Εκκλησίας, νομοθέτης και δικαστής, μοναδικός επίσκοπος Εκκλησίας, εκ του οποίου και αυτή η ιεροσύνη εκπηγάζει, αλλά και ανώτερος βασιλέων και αυτοκρατόρων, η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας, ο μόνος του ποτηρητής και αντιπρόσωπος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί της γης. Επενοήθησαν δηλαδή και τα νέα ταύτα επικουρικά ερίσματα για την προβολή του παπισμού υπό την νέα αυτού μορφή, όπως εφευρέθησαν τα ψευδοκλιμέντια για την πρωταρχική, την καθαρός πνευματική τιάφτη. Και εξελίχθη ούτω ο παπισμός εις νέον σύστημα, εις νέον καθεστώς πνευματικών και κοσμικών, εις νέα κοσμοθεωρία ή θρησκολογικών φαινόμενων, με αξιώσεις και διεκδικήσεις παγκοσμίου μοναρχικής και απολυταρχικής κυριαρχίας, όχι μόνο πνευματικής αλλά και κοσμικής. Δεν προσέλευε δηλαδή ο παπισμός για τον διεκδικήσεων τούτων μόνο το χαρακτήρα του προχριστιανικού ρωμαϊκού κράτους, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δια του εγκαθιδρυθέντος εις αυτόν ρωμανισμού, αλλά μετετράπη εις νέο καθεστώ σύστημα πνευματικών και κοσμικών, εις παγκόσμια μοναρχία, εις την οποία η πολιτική αρχή καλύπτεται υπό του κύρους και της πλειοξιότητος της θείας αρχής. Εις πνευματική και κοσμική μοναρχία διεκδικούσα την υποκατάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τον κόσμο τούτο δια του Πάπα Ρώμης. Η σύνοδος του Βατικανού του 1870 ανανεούσε ασωρίαν προηγουμένων αποφάσεων συνόδων του παπισμού, τον οποίο επεδιώχθη απαρχής και επετέχθη προοδευτικός ο ευνουχισμός είναι αμοιήπομενη νέκρωση και διαστροφή των συνειδήσεων των χριστιανών της Δύσεως απεφάνθηση της άλλης και ότι. Εάν της λέγει ότι ο Πέτρος, πρώτος Πάπας και επίσκοπος Ρώμης, δεν εστέφτη επί του Χριστού πρίγκιψη των Αποστόλων και ορατή κεφαλή της στρατευωμένης Εκκλησίας, ας είναι αναθεματισμένος. Την 11η Φεβρουαρίου 1929, βάσει της εν λατερανό υπογραφής συμφωνίας Κονκορδάτου μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης του Πάπα Πίου 11, δημιουργείται το κράτος του Άστρος του Βατικανού με μοναρχικό πολίτευμα και μονάρχη τον εκάστοτε Πάπα Ρώμης. Δια της αιρετικής και βλασίμου δοξασίας του πρωτίου εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης και των εξ αυτών προελθόντων πνευματικών επακολούθων, ως το αλάθο του Πάπα και πολιταρχικός μοναρχικός δεσποτισμός του, εφ' ολοκλήρου του σώματος της υπ' αυτών θρησκευτικής κοινωνίας που απεσχίστηκε εκ του σώματος Εκκλησίας, ο παπισμός εξελίχθη από πολιταρχικών μοναρχικών σύστημα
μυστικιστικής κοσμοθεωρίας και διαστροφής αυτής ταύτης της ενίας Εκκλησίας. Προσέβαλε δηλαδή και διέστρεψε την εκκλησιολογία αυτής. Απεδείχθη νέος ρωμαϊκός εθνισμός, υποπνευματική μεταμφίεση, ο οποίος διαδηλητηρίασε αυτήν ταύτην την καρδία της Εκκλησίας, αφήρε στη μυστική ελευθερία εν Χριστώ εκάστου μέλους αυτής και απέβη των αναπόφευκτων και μοιραίων αίτιων της εκατοντάδας διαφόρων αιρέσεων, της διαμαρτυρήσεως, του παλαιοκαθολικισμού κλπ. Εκπτώσεως εκ της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ως και όταν υπέβη των εμπόδιων της δυνατότητας ανθρωπίνος επιστροφής αυτών εις αυτήν. Επραγματοποίησε εν πάση ακριβία και λεπτομερία ό,τι ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος, αδίκως όλος, έγραψε πριν του Πατριάρχου Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, όταν εκείνος έκαμε χρήση του τίτλου Οικουμενικός. Είπε δηλαδή όπως και ο Σφόρος: «Αναβίσομαι στον ουρανό και θύσω τον θρόνο μου υπεράνω των αστέρων, είτε των λοιπόν πατριαρχών και επισκόπων, και γεννήσομαι όμοιος το υψίστο». Διότι ουδέν άλλο σημαίνει εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία του Κυρίου υπό του Πάπα και ο ισχυρισμός ότι ούτως αποτελεί την ορατή κεφαλή της Εκκλησίας. Υπερφρονήσας όμως ούτω και βλασφημίσας κυριολεκτικός κατά του Θεού, εστερήθη της Θείας Χάριτος και παρεδόθησα δόκιμον ου εις πνευματικών σκοτισμών. Εντεύθεν, σατανικέ κυριολεκτικός ενέργειέ του, τα ανήκουστα και περίγραπτα εγκλήματά του, η θρησκευτική πόλεμη, εκάψεις ανθρώπων επί της πυράς, το αβυσαλαίον μίσος του κατά της αδιαιρέτου Ορθοδόξης Καθολικής Εκκλησίας, που υλοποιήθηκε με την κατεντολή του Πάπα Ινοκεντίου του Τρίτου, κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204 υπό των Σταυροφόρων, με το συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Πάπα το 1922 στον Ολετήρα του Ελληνισμού της Ιωνίας και Μάλατα Τούρκ, με την κατακρεούργηση 800.000 Σέρβων Ορθοδόξων νεομαρτύρων από τα Σορδά των Κροατών Ουστάση, υπό τα ευλογίες του προσφάτως αγιοποιηθέντος υπό του Βατικανού Καρδιναλίου Αλουσίου Στέπινατς, με τη δαιμονική ουνία, επλαστογραφία και επικύλε παραποιήσεις και διαστροφή της αληθείας για την επιβολή επί της όλης Εκκλησίας της απολυταρχικής μοναρχικής πνευματικής επικυριαρχίας του και εκ τούτου ετόσε αιρετικέ πλάνε και καγωδοξία του όπως υπέρ του αλαθήτου και η πρόσδοση εις των Τρισάγιων Θεών δικανικού πνεύματος θεμελιώσαντος ούτου των ευρωπαϊκών αθεϊσμών και των μηδενισμών αποτελούν πραγματικά δασημείας κατά του Θεού. Το δόγμα του αλαθήτου του Πάπα, όταν τους αποφαίνεται από καθέδρας, θεσπισθένει υπό της πρώτης του Βατικανού το 1870 Συνόδου, ως και οι επεκταθέντες 16 ώρες περί αλαθήτου της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου του 1962, αποτελούν ως αυτός πραγματική βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και κατά της Ενίας Εκκλησίας. Διότι αλάθητος είναι μόνο ο Θεός και η Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Κύριος, στην οποία κατελθόν το Πνεύμα το Άγιον εσκήνωσε και θα παραμείνει μέχρι την τελεία του αιώνος. Προκειμένου όθεν περί δογματικών διδασκαλιών ή αποφάσεων της Εκκλησίας αφορωσώνει στην πίστη το πνευματικό καθόλου έργο αυτής, αποφαίνεται καταρχήν το Πνεύμα το Άγιο και εκ παραλλήλου η όλη Εκκλησία, κλήρος και λαός, στην οποία τούτο σκηνεί δια της συνοδικής πνευματικής διοικήσεώς της, η οποία είναι αποτυπωμένη στη συστάσεώς της συνοδική συλλογική. Δια τούτο εν την πρώτη σχετική αποφάση της δικαίου Εκκλησίας, τη αναφερομένη στα πράξεις των ίστερητός, έδωξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν, ή την πάση της συνερθούσης Αποστόλης και Πρεσβυτέρης συν όλη την Εκκλησία. Και δια τούτος αυτός εθεωρήθησαν αλάθητοι οι αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, όχι μόνο διότι εξεπροσωπείτο εις αυτά στο όλο σώμα της Εκκλησίας, δια της λογικής διοικήσεως και αντιπροσωπείας των, αλλά και δια την καθολική υπήρξη και η συμμαρτυρία της συνειδήσεως του όλου σώματος της Εκκλησίας, όλων των πιστών, ότι οι αποφάσεις εκείνη ελήφθησαν εν Αγίω Πνεύματι. Κατά την αιρετική εκκλησιολογία του παπισμού, η χριστιανική Εκκλησία είναι μια μοναρχία απόλυτος, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας, ο οποίος και ο Θεούτος ενεργεί. Στην μοναρχία ταύτην συνίσταται η όλη δύναμη και η σταθερότητα της Εκκλησίας, ή της δεν δίνεται να υπάρξει άνευ αυτής. Ο χριστιανισμός στηρίζεται καθ' ολοκληρία επί της βάσης του παπισμού, ο οποίος είναι το σημαντικότερο των αυτού στοιχείων, το άθροισμα και η ουσία του. Η μοναρχική εξουσία του Πάπα, ως οντάτου αρχηγού και κεφαλής Εκκλησίας, ως ακρογωνιαίου λίθων ανθάστου διδασκάλου της πίστεως, εκπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος, άκρου αρχιεραίος κλπ, είναι απολύτως εξουσιαστική, εις πάσαν στιγμήν εκτελεστή και εκτείνεται θείο δικαίω εφόλης οικουμένης. Με την επί της Ρωμαϊκής Εκκλησίας επιβολή του επαράτου πρωτίου εξουσίας του Πάπα Ρώμης. Εγένετο αυτός απόλυτος κυρίαρχος του κλήρου και του λαού.
Και μετέβλεν το τρόπο στο πολίτημα της Εκκλησίας εις απόλυτον μοναρχία και τυραννία, εις καθαρόν παποκεσαρισμόν. Αποκοπείς ο παπισμός εκ του ενιαίου σώματος Εκκλησίας και στερηθείς της Θείας Χάριτος. Απέβει αιρετικών συνοθήλευμα κακοδοξιών και πλανών με έκδηλα εις τα σημέρα σημών αποτελέσματα τα σχιλιάδας των αποκαλύψεων δια τα ιδεχθή κακουργήματα παιδεραστίας και παιδοφιλίας εις όλη την υφήλιον του λεγόμενου Ρωμαιοκαθολικού κλήρου, ο οποίος άνευ τη ζωοποιού χάρη του Παναγίου Πνεύματος αδυνατεί να τηρήσει όρκους αγαμίας και παρθενικής βιωτής με μόνον βοηθών την νοησιαρχική διαδικασία, παραδιδόμενος εις ιδέα και βορβορώδη πάθη αντιμίας και εις ψυχοπαθολογικάς εκτροπάς. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Επίσης έχουμε την τιμή να είναι και οι Άγιοι Αρχιερείς, ο Άγιος Γλυφάδας, κύριος Παύλος και ο Άγιος Κυθήρων. Ευχαριστούμε πολύ. Μακαριότατε, ανέρχομαι στο βήμα εξ υπακοής, ως υποτακτικός μοναχός. Γι' αυτό ζητώ την ευλογία σας να μεταφέρω στη μακαριότητά σας τον βαθύτατο σεβασμό του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής μας και σεβαστού μας γέροντος Αρχιμανδρίτου Γεωργίου. Επίσης να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τον σεβασμό του σεβαστού γέροντος προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ για την τιμητική πρόσκλησή του να μετάσχομαι στις εργασίες της ημερίδος με την εισήγησή μας. Τα συγχαρητήριά του στην Οργανωτική Επιτροπή και τις θερμές του ευχές για την ευόγωση του σκοπού για τον οποίο διοργανώθηκε η ημερίδα, δηλαδή την προβολή της αυτοσυνειδησίας της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι το συνοδικό της πολίτευμα είναι απολύτως ασυμβίβαστο με το παπικό πρωτείο. Και τέλος, να μεταφέρω τον αναστάσιμο χαιρετισμό του σεβαστού μας γέροντος προς όλους τους σεβαστούς πατέρας και τους αγαπητούς αδελφούς και πάλι και πολλάκης Χριστός Ανέστη αδελφοί. Το θέμα, όπως έχει οριστεί, είναι τα πρεσβεία τιμής και η ενότηση της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία. Η ενότηση της Εκκλησίας δεν έχει χαρακτήρα ψυχολογικό ή κοινωνιολογικό, ούτε βέβαια είναι προϊόν πειθαρχίας, συμφωνιών ή συμβιβασμών. Στην ουσία της, η ενότηση της Εκκλησίας είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την οποία εδόρισε ο Κύριος στους μαθητάς του κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Η ενότηση της Εκκλησίας βιώνεται ως κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, και εκφράζεται ως σύνδεσμος αγάπης, ως ενότηση Ορθοδόξου πίστεως, ως ομόνια του σώματος, σύμφωνα με το Αποστολικό, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών, εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα. Αυτή την ενότητα της Εκκλησίας υπηρέτησαν εκτός άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και ο θεσμός των κανονικών πρεσβείων τιμής. Και αντιθέτως, την ενότητα αυτή τορπίλησαν αντικανονικοί θεσμοί, όπως το παπικό πρωτείο. Πρόσφατα, με αφορμή το κείμενο της Ραβένας το 2007, ανησυχήσαμε για το ενδεχόμενο να διευθετηθεί το ζήτημα του παπικού πρωτείου με τέτοιον τρόπο, ώστε η αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας Ανατολής και Δύσεως να γίνει με μία ψευδένωση, μία ουνητικού τύπου ένωση. Με την παρούσα ταπεινή εισήγηση εξετάζουμε το ερώτημα πώς οι εκκλησιαστικοί κανόνες για τα πρεσβεία τιμής υπηρέτησαν την ενότητα της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία, για να φανεί αβίαστα πόσο ο Επίσκοπος της Ρώμης αθέτησε τους κανόνες,
περιευλήθη το παπικό πρωτείο και εξέπεσε από την κοινωνία της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η ιστορία της θεσπίσεως των πρεσβείων τιμής. Σύμφωνα με αρχαίο μέθος, από την μεταποστολική σχεδόν εποχή, οι επίσκοποι ορισμένων τοπικών εκκλησιών, συνήθως των Μητροπόλεων του Ρωμαϊκού κράτους, Ρώμης, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Εφέσου, Κεσαρίας κλπ, απήλαβαν ιδιαίτερα τιμής. Οι επίσκοποι αυτοί, ας θυμηθούμε τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας ή τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. Για τον Άγιο Ιγνάτιο ελέγεται ότι είναι ο Πατριάρχης της Ανατολής. Αυτοί λοιπόν οι επίσκοποι διέσωζαν ζώσα την παράδοση των Αγίων Αποστόλων και παρήχαν αναντίθετες αποδείξεις πιστότητος στην Αποστολική πίστη και παράδοση. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή λοιπόν προς τους επισκόπους αυτούς αυτών των πόλεων είναι τα λεγόμενα πρεσβεία τιμής. Αυτά προέκυψαν από την πράξη των τοπικών εκκλησιών, καθώς στην επισκοπική έδρα αυτών των πόλεων συνήθως συνήρχονται οι πλησιόχωροι επίσκοποι για να συζητήσουν σοβαρά εκκλησιαστικά προβλήματα περί την ενότητα της Εκκλησίας, να χειροτονήσουν νέους επισκόπους ή και για διαφόρους άλλους πρακτικούς λόγους. Τα πρεσβεία τιμής είναι θεσμός που καθιερώθηκε εθιμικά, αλλά έχει ισχυρή και αναντήρητη εκκλησιολογική θεμελίωση. Διαφυλάται και εκφράζει την ενότητα και την κοινωνία των τοπικών εκκλησιών εν τη Ορθοδόξο πίστη, εν τη μια ευχαριστία και εν τη αγάπη. Με άλλα λόγια, εκφράζει και διαφυλάται την αποστολική συνοδικότητα στις σχέσεις των τοπικών εκκλησιών. Διότι συνοδικότης δεν είναι απλώς η συλλογικότης ή ο δημοκρατικός τρόπος διοικήσεως των εκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλά πρωτίστως είναι ο τρόπος βιώσεως της ενότητος της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, ως κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Το αρχαίο έθνος των πρεσβείων τιμής είχε ατονίσει κατά την περίοδο των διωγμών και ενίοτε είχε ενσυνειδήτως παρακαμφθεί από Αγίους Πατέρας όταν η Ορθόδοξος πίστης εκκινδύνευε από τις αιρέσεις. Μόλις όμως σταμάτησε η δίνη των διωγμών και επεκράτησε η ειρήνη, η Εκκλησία ανανέωσε τα αρχαία έθη και τα κατοχύρωσε με ιερούς κανόνες. Θα απαριθμίσω τους σημαντικότερους αυτούς κανόνες, χωρίς να τους αναλύσω, θα υπάρχουν οι αναλύσεις στα πρακτικά. Είναι ο 34ος Αποστολικός Κανόν, ο 6ος και ο 7ος της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο 9ος της Συνόδου της Αντιοχίας, ο 3ος, 4ος και 5ος της Τοπικής Συνόδου της Αττικής, ο 2ος και ο 3ος της Δευτέρας Οικουμενικής, ο 28ος της Τετάρτης Οικουμενικής και ο 36ος της Πενθέκτης. Περιβάλλοντας τα πρεσβεία τιμής με κανονικό κύρος, οι Άγιοι Πατέρες επεδίωξαν να διασφαλίσουν την ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας εν τη Ορθοδόξο πίστη. Είναι φανερό από την ιστορία ότι η αθέτηση των κανονικών θεσπιστέων των πρεσβείων τιμής προϋποθέτει συνήθως και σημαίνει ταυτόχρονα ένα κυοφορούμενο σχίσμα ή μία υφέρπουσα αίρεση. Κλασικό παράδειγμα παραβάσεως των αρχαίων πρεσβείων τιμής είναι οι αυθαίρετες χειροτονίες του σχισματικού μελιτίου στην Αίγυπτο κατά τον 4ο αιώνα και τυπικό παράδειγμα παραβάσεως των πρεσβείων τιμής των θρόνων της Πενταρχίας είναι η αποστολή Λατίνων επισκόπων στο κανονικό έδαφος της νεοσυστάτου Βουλγαρικής Εκκλησίας των 9ο αιώνα. Επεξηγήσεις επί της ενίας των πρεσβείων τιμής. Πρώτον, η έννοια της εξουσίας. Από τα πρεσβεία τιμής απορρέει και η εξουσία την οποία παρεχώρησαν οι ιερεί κανόνες στον πρώτον της επαρχίας, αφότου με τα πρεσβεία τιμής συνδέθηκαν και κάποιες διοικητικές αρμοδιότητες. Αυτή όμως η εξουσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι συγκεκριμένη και αφορά τα δίκαια των χειροτονιών και της κρίσεως των επισκόπων. Δεύτερον, είναι περιορισμένη στα όρια της επαρχίας. Τρίτον, ελέγχεται από την ίδια την συνοδική διαδικασία, επειδή ο πρώτος ουδέν ενεργεί άνευ της των πάντων γνώμης. Και τέταρτον, είναι ίση προς την εξουσία των άλλων πρώτων. Υπό την έννοια αυτή, η εξουσία που επεδίωξε και περιευλήθη ο επίσκοπος Ρώμης κατά την πρώτη χιλιετία
είναι έξω από τα κανονικά όρια των πρεσβείων τιμής και της εξ αυτών απορρεούσης εξουσίας. Δεύτερη επεξήγηση, η διαφορά πρεσβείων τιμής και τάξεως της τιμής. Τα πρεσβεία τιμής είναι τα προνόμια που έχει ο πρώτος εν σχέση προς τους συνεπισκόπους της επαρχίας του ή τα πατριαρχικά δίκαια στον θεσμό της πενταρχίας. Δηλαδή, ο πρώτος προεδρεύει της επαρχιακής συνόδου, χειροτονεί τους υπ' αυτών επισκόπους, οικονομεί και διορθώνει καταστάσεις που αφορούν από κοινού όλες τις επισκοπές, μεριμνά γενικώς δια την κοινή όλης της επαρχίας κατάσταση κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η έννοια αντιθέτως, κατά την οποία ο Ρώμης προετάσσεται του Κωνσταντίνου Πόλεως, εκείνος του Αλεξανδρίας και ούτω καθεξής, ονομάζεται ακολουθία της τιμής ή τάξης της τιμής, η οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη δεν υπονοεί υποβιβασμό και ελάττωση της τιμής, διότι τότε, ανοίγουν εισαγωγικά, έσονται τέσσερα είδη υποβιβασμού τιμής και ακολούθως πέντε διάφοροι τιμέ μία της άλλης ανωτέρα, όπερ εναντίον εστί πάση την Καθολική Εκκλησία και μόνον δεκτών της Λατίνης και Λατινόφρασιν, κλείνουν τα εισαγωγικά. Τρίτη επεξήγηση, η έννοια της κεφαλής. Ο 34ος Αποστολικός Κανόν λέγει «Τους επισκόπους εκάστου έθνους, οι δε νεχροί των εναυτής πρώτων και ηγείστε αυτών ως κεφαλήν». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύων τον κανόνα γράφει «και να νομίζω συν αυτών ως κεφαλήν ειδικήν των». Υπό την έννοια αυτή, ουδής πρώτος νοείται κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά καθένας εκ των πρώτων είναι κεφαλή της δικής του επαρχίας και όλοι προς αλλήλους είσαι κεφαλέ. Σχετικώς γράφει και ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πολλέ εμίζους παρικίε οι μεγάλες επαρχίες. Πολλέ εκκλησίε ετοπικέ εννοεί. Πολλοί οι εντιεκκλησία ηγεμόνες και πρόεδροι και άρχοντες εννοεί επισκόπους. Ουδείς δε στην εναυτής ηγεμών των ηγεμόνων ή πρόεδρος των προέδρων ή άρχων των αρχόντων, ώστε εκ τούτων των αρχόντων και ηγεμόνων και προέδρων είσαι και ο Ρώμης, ισότιμόστε και ισοδύναμος και ουδέν πλέον. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Υπό την έννοια αυτή, η Καθολική Εκκλησία έχει μία και μοναδική κεφαλή, τον Χριστό, όπως λέγει κατηγορηματικά ο Απόστολος Παύλος, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπερπάντα την Εκκλησία. Κεφαλή στην Εκκλησία δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Τετάρτη παρατήρηση, επεξήγηση. Αυτονόητο πάντως είναι ότι η Εκκλησία απονέμει πρεσβεία τιμής στον πρώτο της μιας επαρχίας εφόσον και ενόσο του αναγνωρίζει την Ορθοδοξία στην πίστη. Όλοι οι επίσκοποι, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, και επομένως και ο πρώτος, πρέπει να είναι εν Ιησού Χριστού γνώμη. Η αδιάκοπη διαδοχή της χειροτονίας δεν αρκεί για να βεβαιώσει την αποστολική διαδοχή και επομένως την γνησιότητα της προεδρίας στην Εκκλησία. Το μεν γάρ ομόγνωμον και ομόθρονον, το δε αντίδοξον και αντίθρονον, λέγει χαρακτηριστικός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεοτόκος. Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει στον επίσκοπο της Ρώμης πρεσβεία τιμής, αφότου εξέπεσε από την Ορθόδοξο, Καθολική και Αποστολική πίστη. Η εφαρμογή των πρεσβείων τιμής. Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις, μπορούμε να δούμε με συντομία πώς η εφαρμογή των πρεσβείων τιμής κατά την πρώτη χριστιανική χιλιετία υπηρέτησε την ενότητα της Εκκλησίας και πώς η παραβίασή των την τορπίλησε. Πρώτον, η ισοτιμία των επαρχιακών συνόδων. Η πράξη των εκκλησιών κατά την περίοδο των τριών πρώτων αιώνων μαρτυρεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι εκκλησίες λειτουργούσαν συνοδικώς. Και δεύτερον, ότι οι επαρχιακές σύνοδοι αισθάνονταν ισότιμες. Η προβολή ηγεμονικών τάσεων και αξιώσεων προσέκρουε στην ισοτιμία των εκκλησιών και συναντούσε δικαία αντίδραση. Η επιβολή ακοινωνισίας παραδείγματος χάρη εκ μέρους του Ρώμης Στεφάνου στις εκκλησίες της Ασίας για το ζήτημα του αναβαπτισμού δεν ελήφθη υπόψη από την Ασιανή Σύνοδο
υπό τον Φιρμιλιανό Κεσαρίας. Αφήνω για τα πρακτικά και άλλα παραδείγματα. Δεύτερον, το πρόβλημα της Εκκλησίας. Λόγω του έθους των πρεσβείων τιμής, καλλιεργήθηκε στην Εκκλησία αρχαία ισχυρή κανονική παράδοση, η οποία αυστηρά περιόριζε το δικαίωμα της Εκκλήτου στα όρια εκάστης δικαιοδοσίας. Το αποκλειστικό δικαίωμα της Εκκλήτου όλης της Εκκλησίας επεδίωξε η Ρώμη, επικαλουμένη τους κανόνες 3, 4 και 5 της τοπικής συνόδου της Αττικής. Ανέτρεψε όμως την απέτηση αυτή του Επισκόπου Ρώμης η Σύνοδος της Καρθαγένης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζουν τον 36ο κανόνα της Καρθαγένης, σημειώνει: «Από τον παρόντα κανόνα, πρώτον μεν καταβάλλεται από αυτά τα θεμέλια η οφρής και το γαβρίαμα της μοναρχίας του Πάπα, ως τη σαφή και φαντάζεται ότι εις αυτόν εδόθησαν όλε έγκλητοι των εν τη οικουμένη εκκλησιών. Τρίτον, η πενταρχία και το παπικό πρωτείο. Κατά την περίοδο των οικουμενικών συνόδων, τα αρχαία πρεσβεία τιμής σταδιακώς οριστικοποιούνται στα πατριαρχικά δίκαια των θρόνων της πενταρχίας. Παράλληλα διαμορφώνονται οι αξιώσεις του Πάπα της Ρώμης να είναι όχι μόνο πρώτος της τοπικής συνόδου της Ρώμης, όχι μόνο πρωτοκάθεδρος μεταξύ των ισοτήμων του Πατριαρχών, αλλά υπεράνω και αυτών ακόμη των Οικουμενικών Συνόδων. Το παπικό πρωτείο ήδη γεννάται ως αντίθεση στον θεσμό της πενταρχίας, ως μοναρχία στον αντίποδα της συνοδικότητος. Πρώτος, ο Πάπας Δάμασος με σύνοδο στη Ρώμη το 382 υποστήριξε ότι ο θρόνος της Ρώμης είναι αποστολικός για να μειώσει την σημασία του τρίτου κανόνου της Δευτέρας Οικουμενικής και να τονίσει την υπεροχή του θρόνου της Ρώμης. Η εξέλιξη του παπικού πρωτείου στη Δύση υπήρξε στη συνέχεια δραματική και περίπλοκη. Θα αφήσω τις λεπτομέρειες για τα πρακτικά. Θα αναφέρω επιγραμματικώς μόνον ορισμένες εκφράσεις των αξιώσεων του Πάπα. Ο θρόνος της Ρώμης είναι η πηγή της καθαράς διδασκαλίας της πίστεως. Οι παπικές αποφάσεις είναι ανέκλητες. Η Εκκλησία της Ρώμης είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος Ρώμης είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μόνον ο θρόνος της Ρώμης έχει πέτριο αποστολικότητα. Ο παπικός θρόνος δικάζει τελεσιδίκως όλους τους πατριαρχικούς θρόνους, ενώ αυτός υπουδενός κρίνεται. Στο τέλος της πρώτης χιλιετίας, όλα αυτά καταλήγουν με το να περιβληθεί ο Πάπας της Ρώμης την διπλή εξουσία, να είναι επίσκοπος υπεράνω όλων των επισκόπων, κατά παράβαση κάθε έννοιας κανονικότητος, και την κοσμική εξουσία, ηγεμόν υπεράνω όλων των κοσμικών ηγεμόνων, έξω από κάθε έννοια λογικής και βεβαίως της Ευαγγελικής Διδασκαλίας. Η Πενθέκτη Σύνοδος ανανέωσε την ισχύ των πρεσβείων τιμής των πατριαρχικών θρόνων, αλλά οι Πάπε αντιδρούν στις αποφάσεις της λόγω του 36ου κανόνας της. Τετάρτη περίπτωση εφαρμογής των πρεσβείων τιμής ή παραβιάσεως, όπως είπε. Η απέτηση παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Μετά το τέλος της οικονομαχίας, οι παπικές αξιώσεις επανήλθαν με την υποστήριξη των Φράγκων ηγεμόνων και με την χρήση νόθων κειμένων, ψεύδο Κωνσταντίνιος δωρεά και ψεύδο Ισιδόριες διτάξεις, τα οποία κατέλυαν πλήρως το κανονικό καθεστώς των πρεσβείων τιμής. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος στέλνει επισκόπους στην νεοσύστατη Εκκλησία της Βουλγαρίας, παραβιάζοντας τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τα κανονικά δίκαια του θρόνου της Κωνσταντινούπολης και επιβάλλει το λατινικό φιλιόδοξο. Η παπική υπεροψία εκμεταλλεύεται την εκκλησιαστική ακαταστασία της Κωνσταντινούπολης λόγω του σχίσματος Φωτιανών και Εγνατιανών και αναθεματίζει τον Ιερό Φώτιο στην Παπόφιλη Σύνοδο του 869. Η Ορθόδοξη Πνοή της Συνόδου του 879, η οποία ανεγνώρισε τον Πατριάρχη Άγιο Φώτιο νόμιμο Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, κατεδίκασε το Φιλιόγβε και διετράνωσε την κανονική ισχύ των πρεσβείων τιμής έναντι του Παπικού Πρωτείου, δεν έκαμψε την παπική αλαζονία. Ο Ιερός Φώτιος και η Σύνοδος του 879, σύντομα μετά τον θάνατο του Πάπα Ιωάννου του 8ου, επί Πάπα Μαρίνου το 882,
περιπίπτουν στην δυσμένεια της παποσύνης, για την οποία η Σύνοδος του 869 ισχύει μέχρι σήμερα ως 8η Οικουμενική, ενώ είναι γνωστό ότι για εμάς τους Ορθοδόξους ως 8η Οικουμενική φέρεται η επομένη του 879. Παρά τους κανόνες για τα ίσα πρεσβεία τιμής, ο Πάπας Σέργιος ο Τρίτος παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως και αναγνωρίζει τον τέταρτο γάμο του Αυτοκράτορος Λέοντος του Έκτου. Και με αποκορύφωμα την θεοστηγή πράξη του καρδιναλίου Ουμβέρτο το 1054 κλείνει η πρώτη χιλιετία της ζωής της Εκκλησίας με το οριστικό σχισμό. Παρατηρήσεις επί των ιστορικών γεγονότων. Πρώτη παρατήρηση. Ο παπικός ηγεμονισμός, ο οποίος από τον 9ο αιώνα επεδίωξε και την υποταγή των Ανατολικών Εκκλησιών, ήταν μια αλαζονική περιφρόνηση των κανονικών θεσπιστέων των πρεσβείων τιμής. Με άλλα λόγια, ήταν αλαζονική πρόκληση κατά αυτής της ιδίας της ενότητος και της συνοδικότητος της Καθολικής Εκκλησίας. Ρωμαιοκαθολικοί ιστορικοί δικαιολογούν την ανάδυση του παπικού πρωτίου ως μια εκκλησιολογική αναγκαιότητα, σε εισαγωγικά εκκλησιολογική. Όμως, το παπικό πρωτείο, αν και γιγαντώθηκε ως αντίδραση στον κέσαρο παπισμό των Ευρωπαίων ηγεμόνων, κυοφορήθηκε στη Ρωμαϊκή Οικουμένη και ανδρώθηκε ως αντίδραση στο κανονικό καθεστώς του 28ου κανόνα της Συνόδου της Χαλκιδόνος. Μόλις και είναι ανάγκη να λεφθεί ότι ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής δεν θεσπίστηκε για να υποσκελίσει την σύμφωνη προς τους ιερούς κανόνες Πρωτοκαθεδρία Τιμής της Παλαιάς Ρώμης, αλλά για να δώσει κανονικό κύρος στην ισότιμη κατά τα πρεσβεία τιμής θέση του θρόνου της νέας πρωτευούσης. Δεύτερη παρατήρηση. Η ανάπτυξη του παπικού πρωτείου τορπίλησε το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας στη Δύση και τελικά το κατέλησε. Είναι όμως προφανές και αναντήρητο ότι δεν υπάρχει εκκλησιολογική αναγκαιότης που να ανατρέπει την συνοδικότητα της Εκκλησίας, διότι αυτή η τελευταία δεν είναι κάτι επουσιώδες, ένας συνδεδικός στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά άπτεται της ιδίας της φύσεώς της. Τρίτη παρατήρηση. Και στην Ανατολή, όπως ήδη αναφέραμε και όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, παραβιάστηκε ο κανονικός θεσμός των πρεσβείων τιμής των πατριαρχικών θρόνων. Συνήθως η ετεροδοξία ήταν το κίνητρο των παραβιάσεων. Ο Διόσκορος Αλεξανδρίας και ο Τιμόθεος Εύρος έκαναν τέτοιες παραβιάσεις. Όμως, χάρη τη Θεού στην Ανατολή, τελικώς επριτάνευσε η αρχή της συνοδικότητος. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το πιδάλιο του Αγίου Νικοδήμου, που, παρότι θα ξεπεράσω για μερικά λεπτά τον χρόνο μου, γράφει ο Άγιος. Τα προνόμια του Κωνσταντινούπολεως με το να είναι επίφθονα αθετήθησαν από πολλούς κατά καιρούς. Με το να είναι δε και κανονικά ανεγενίστησαν από πολλούς κατά διαφόρους καιρούς. Ίον έταξε ο Διόσκορος πέμπτον τον Κωνσταντινούπολεως και τον τρίτον της Δευτέρας κανόνα υθέτησε. Αλλά ανεγέννησε πάλι αυτόν η Τετάρτη Σύνοδος. Βασιλίσκου δε του Τυράννου, το Αυτοκράτορος, αθετήσαντος αυτά με τα Χρυσοβούλου, ο Ιουστινιανός ανεγέννησε ταύτα. Με τα ταύτα δε του Τυράννου Φωκά πρωτίων δόντος εις των Ρώμης, η παρούσα εν τρούλο Σύνοδος αξίωμα έχουσα Συνόδου Οικουμενικής ανεγέννησε πάλι αυτά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η Ορθόδοξη Ανατολή ουδέποτε υιοθέτησε και μάλιστα δια σειρά συνόδων όπως η Ρωμακαθολική Δύση αντισυνοδικό πνεύμα όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε βιβλίο του και ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής μας. Τετάρτη παρατήρηση. Τα πρεσβεία τιμής, η συνοδικότης και η ενότηση της Εκκλησίας αλληλοπεριχωρούνται. Αντιθέτως, τα πρεσβεία τιμής και το παπικό πρωτείο αλληλοαναιρούνται, καθώς επίσης αλληλοαναιρούνται η συνοδικότης και το παπικό πρωτείο. Λόγος περιυπάρξεως συνοδικότητος στη Ρωμακαθολική Εκκλησία, ενώ όσο υφίσταται το παπικό πρωτείο, είναι όχι μόνο άστοχος, αλλά και παραπλανητικός. Ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής μας, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, γράφει: «Η στην Δύση, ο παπισμός, ως ολοκληρωτικός τρόπος ζωής, κατήργησε των συνοδικών τρόπων ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέ αυταία εκκλησία της Δύσεως υπετάγησαν άνευ απέλπιδος αγώνος εις των παπικών ολοκληρωτισμών, παραδείγματος χάρη γαλλικανικών κίνημα.
μη επιθυμούσε να αντικαταστήσουν την συνοδική αρχή δια της ρωμαιοκεντρικής απολυταρχικής αρχής. Αναφερόμενος, μάλιστα σε σύγχρονες εξέπαινες τάσεις επιστροφής των Ρωμαιοκαθολικών σε περισσότερο συνοδικές μορφές ζωής, σημειώνει ο γέροντας. Εν τούτης, ετάσεις αυτές είναι δύσκολο να τελεσφορήσουν εφόσον εδράζονται εις προσπάθειαν συμβιβασμού της παπικής αρχής μετά της συνοδικής αρχής εκ φύσεως ασυμβιβάστων και ουχή εις προσπάθειαν καθάρσεως του παπισμού εκ των αντισυνοδικών στοιχείων αυτού προς εφαρμογή της συνοδικής αρχής. Κλείνω τα εισαγωγικά. Εθελοτυφλούμε λοιπόν οι Ορθόδοξοι όταν με το κείμενο της Ραβένας αναγνωρίζουμε ότι όχι μόνο στην Ανατολή αλλά και στην Δύση, τουλάχιστον μέχρι τον 9ο αιώνα, αναγνωρίστηκαν εις τους πρώτους μία σειρά προνομίων πάντοτε εν συναθεία προς την συνοδικότητα, το απόσπασμα από την παράγραφο 44 του κειμένου. Τα προνόμια των Ορθοδόξων Επισκόπων, οι οποίοι χαίρουν κανονικών πρεσβείων τιμής, είναι πράγματι καρπός της συνοδικότητας. Αντιθέτως, τα πέραν τούτων παπικά προνόμια συνιστούν εκτροπή από το συνοδικό ήθος της Εκκλησίας. Επομένως, και κάθε σύγχρονη διαδικασία επιστροφής της Ρωμαϊκής Καθέδρας στην ενότητα και στο συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας προϋποθέτει και σημαίνει ότι ο Πάπας της Ρώμης θα αποβάλει τα παπικά προνόμια. Αντί συμπεράσματος, μια σύντομη αναφορά στο παρόν και έτσι θα τελειώσω. Συζητείτε και μελετάτε κατά αυτάς ο ρόλος του Επισκόπου Ρώμης κατά την πρώτη χιλιετία. Υπό το πρίσμα των όσων παρουσίασε η παρούσα εισήγηση, φαίνεται ότι η ιστορική μελέτη του ρόλου του Επισκόπου Ρώμης είναι δυνατόν να γίνει υπό τρεις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, η παποκεντρική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων της πρώτης χιλιετίας. Μία ερμηνεία που εκφράζει την απροκάλυπτη δια των αιώνων ηγεμονική διάθεση του παπισμού. Η προϋπόθεση σε αυτήν, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσει τον θεολογικό διάλογο σε ναυάγιο. Το ορθόδοξο αισθητήριο δεν θα δεχθεί να επαναληφθούν τα τραγικά φαινόμενα που ακολούθησαν τις παπικές συνόδους της Λιών και της Φεράρας Φλωρεντίας. Δεύτερη προϋπόθεση. Η συμβιβαστική νοοτροπία των ημερών μας, που μεθοδεύει να αναζητήσει όσο είναι δυνατόν μια κοινή ανάγνωση της ιστορίας αυτής της εποχής, της πρώτης χιλιετίας. Και στοχεύει αορίστως σε μια ενότητα εν τη διαφορετικότητα. Υπό την δεύτερη αυτή προϋπόθεση, προβλέπεται να οδηγηθούμε σε μια ουνητικού τύπου ένωση με τη Ρώμη. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι να αναγνωρίσουμε στον Πάπα τον παραδοσιακό απολυταρχικό του ρόλο στην Δύση. Οι δε Ρωμαιοκαθολικοί να αναγνωρίσουν σε εμάς τους Ορθοδόξους το δικαίωμα να διοικούμεθα συνοδικός. Χωρίς βεβαίως την περίπτωση αυτή να απαρνηθεί ο παπισμός έστω και ένα από τα αιρετικά του δόγματα, τα οποία έχουν δογματίσει 13 παπικές σύνοδοι και είναι αμετακίνητα. Εάν έτσι επιτευχθεί κάποια εκκλησιαστική ένωση, δεν θα προϋποθέτει την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα είναι, ανοίγω εισαγωγικά, συναρμολόγηση τεμαχίων χριστιανικών κοινοτήτων, όπως εύστοχα σημειώνει ο σεβαστός προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αρχιμανδρίτης Βασίλειος. Στο σημείο αυτό η διαπίστωση του σεβασμιωτάτου ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου είναι σαφιστάτη. Αν δεν διατυπωθούν, λέγει, καθαρές θέσεις, τότε οι οποιασδήποτε συμφωνίες των εκπροσώπων των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την εγρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας. Και ο σεβαστός μας καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γεώργιος έχει ρητός δηλώσει. Οι Ορθόδοξοι δεν θα υποκύψουν στις προαιώνιες παπικές αξιώσεις. Δεν θα αναγνωρίσουν στον Πάπα κάποια μορφή πρωτίου εξουσίας και παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Και η τρίτη προϋπόθεση. Η ορθόδοξη ερμηνεία της ιστορίας της πρώτης χιλιετίας, η οποία ερμηνεία είναι συνεπής στην αποστολική, πατερική, συνοδική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Υπό την τρίτη αυτή προϋπόθεση, μπορεί η μεικτή Θεολογική Επιτροπή του Διαλόγου να οδηγηθεί με ασφάλεια στο θεοφιλές συμπέρασμα ότι ο Επίσκοπος Ρώμης πρέπει να αποβάλει όλα τα αντικανονικά προνόμια και τις περιττές εξουσίες που περιευλήθη κατά τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Μόνο υπό την τρίτη αυτή προϋπόθεση
θα ελευθερωθεί ο παπικός θρόνος από την τάση να διεκδικήσει ένα σύγχρονο πρωτείο παγκοσμίου δικαιοδοσίας, καλυμμένο ίσως με χριστιανικό μανδύα. «Υποχριστιανίζων κώδιον», θα το έλεγε ο Άγιος Μελέτιος ο Πηγάς. Μόνο υπό την τρίτη αυτή προϋπόθεση ο Πάπας της Ρώμης θα μπορέσει να περιοριστεί στα πρεσβεία τιμής, τα οποία συνοδικώς του είχε παραχωρήσει η Εκκλησία όταν ήταν ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος. Ποια είναι εν τέλει αυτά τα πρεσβεία τιμής? Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τα συνοψίζει ως εξής. Είναι λοιπόν, όσοι είπαμε, πρεσβεία και πρωτεία του Ρώμης το να έχει την εξουσία πάντων των εν τη δύση, πάντων των εν τη διοίκηση της Ρώμης επισκόπων και μητροπολιτών, ώστε αυτόν χειροτονεί αυτούς μετά των της διοικήσεως επισκόπων και το να είναι πρώτο στη τάξη των λοιπόν πατριαρχών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δηλαδή, η πρωτοκαθεδρία στις συνόδους και η μνημόνευση του πρώτου στα δίπτυχα, εφόσον βεβαίως επανακάμψει στην ορθόδοξο αποστολική πίστη από την οποία εξέπεσε. Ευχή και ελπίδα μας είναι οι μεν ρωμαιοκαθολικοί να εγκαταλείψουν την παπακεντρική νοοτροπία, τα παπικά δόγματα και το παπικό πρωτείο και να επανέλθουν στην ζωοποιό και σωτήρια ενότητα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Οι δεημέτεροι θεολόγοι να τους υποδείξουν με υπευθυνότητα και σαφήνεια τον δρόμο της επιστροφής. Το έργο θα είναι της χάριτος του Παναγάθου Θεού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιερομόναχο Πατέρα Λουκά Γρηγοριάτη για τις κρυστάλλινες τοποθετήσεις της εισηγήσεώς του, αλλά θα πρέπει νομίζω να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και στον σεβαστό μας γέροντά του, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, τον Πατέρα Γεώργιο Καψάνη, του οποίου η συμβολή στην ημερίδα ήταν όχι μόνο δια της ευλογίας που έδωσε στον Πατέρα Λουκά να παρίσταται και να εισηγηθεί το θέμα, αλλά και με τις δικές του τοποθετήσεις οι οποίες φάνηκαν και ενετάχθησαν στην εισήγηση του Πατρός Λουκά. Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδος επιθυμεί να κάνει μία διευκρίνηση προς άρσην παρανοήσεων, παρεξηγήσεων κλπ. Μοιράζονται διάφορα φυλάδια στην παρούσα διοργάνωση. Την Οργανωτική Επιτροπή την εκφράζουν μόνο τα περιεχόμενα εντός του φακέλου. Επαναλαμβάνω, η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδος αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο του τεύχους της Ιεράς Μονής Παρακλήτου που εμπεριέχεται στον φάκελο, ο οποίος μοιράζεται στην είσοδο. Τα υπόλοιπα φυλάδια διανέμονται ελευθέρως από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, διότι πρέπει να σεβαστούμε τον χρόνο, τη διάρθρωση του προγράμματος ως προς τη χρονική του δομή. Θα επανέλθουμε μετά από ένα τέταρτο, παρακαλώ να γίνει σεβαστό το διάλειμμα των 15 λεπτών και θα έχουμε μια μικρή αλλαγή στις εισηγήσεις. Θα ακολουθήσει ο καθηγητής κύριος Παπαδάκης, διότι θεματικώς η δική του εισήγηση πρέπει να ακολουθήσει μετά από αυτήν που ακούσαμε. Ευχαριστούμε.